Φίλες και φίλοι του ITV, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πρεμιέρα του Sport Club. Μια καινούρια αθλητική εκπομπή εδώ στο ITV. Κάθε Δευτέρα βράδυ, 10 και 10, λίγο μετά τις 10 και 10 θα είμαστε εδώ μαζί σας. Παρέα με Βαγγέλη Δήμα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Νίκο. Και φυσικά, Νίκο Σκούμπο, ο υποφαινόμενος. Εδώ θα είμαστε, όπως είπες και εσύ, Νίκο, κάθε Δευτέρα, για να τα λέμε ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, γενικότερα να σχολιάζουμε την αθλητική επικαιρότητα, η οποία φέτος αναμένεται να είναι πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα. Όπως κάθε χρόνο, εξάλλου. Όπως κάθε χρόνο, ακριβώς. Έχουμε αρκετά θεματάκια. Πολυθεματική θα είναι η φετινή μας εκπομπή. Έχουμε και ένα μεγάλο team συνεργατών, το οποίο θα το αποκαλύψουμε προϊόντος του χρόνου. Και φυσικά όλοι εσείς θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε και μέσα από τη συχνότητα του ITV και μέσα από το διαδίκτυο www.ioannatv.gr. Τώρα, για όσους θέλετε να μας βρείτε, υπάρχει το προφίλ μας στο Facebook, Sport Club, ή αν θέλετε να μας ακολουθείτε και στο Instagram, και εκεί έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε, ακολουθώντας την διεύθυνσή μας, papakisportclub.itv, και μας βρίσκεται και εκεί. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν πρέπει να χρονοτριβούμε, Βαγγέλη. Έχουμε αρκετά να πούμε, αρκετά να δείξουμε και πραγματικά ο χρόνος είναι πολύτιμος. Οπότε θα πρέπει να πάμε να δούμε την ατζέντα της εκπομπής. Ακριβώς, ο χρόνος είναι χρήμα. Πάμε να δούμε τι θα παρακολουθήσουμε στην σημερινή εκπομπή, στην πρεμιέρα της αθλητικής εκπομπής Sport Club. Λοιπόν, είδατε κάποιους από τους συνεργάτες, τους οποίους θα τους δείτε και αργότερα έναν-έναν, ξεχωριστά. Πριν ξεκινήσουμε, πριν πούμε οτιδήποτε, να σας δώσουμε έτσι και την κατάλληλη πάσα για το διαγωνισμό, ο οποίος θα τρέχει από σήμερα και θα τρέχει για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ένας διαγωνισμός που κάθε Δευτέρα βράδυ θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχετε. Λοιπόν, το Sport Club κληρώνει δύο προϊοντικές δωρεπιταγές συνολικής αξίας 30 ευρώ, 15 ευρώ δηλαδή έκαστη, από την μεγαλύτερη γιαννιώτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που μας στηρίζει εδώ και 94 χρόνια. Ζούμε, αγοράζουμε, στηρίζουμε τα Γιάννενα. Σούπερ μάρκετ λοιπόν Παπαγεωργίου. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από αυτή τη στιγμή, δηλαδή 10 και 25 είναι η ώρα, μέχρι τις 12 παρα 5 περίπου, στα τηλέφωνα τα οποία βλέπετε στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης. Δηλαδή 2-61-023-657 και 33-694, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό και να κερδίσετε, παραλαμβάνω, δύο προϊοντικές δωρεπιταγές συνολικής αξίας 30 ευρώ. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς, έτσι, γιατί σε αυτή την τοπική σκηνή νομίζω ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας οι χορηγοί. Προφανώς. Στο να βγαίνουν εκπομπές, νέες παραγωγές όπως η σημερινή, και οφείλουμε να τους πούμε ένα ευχαριστώ. Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε με την αθλητική επικαιρότητα. Super League έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 εβδομάδες. Είχαμε και μια διακοπή μιας εβδομάδας. Έχουμε την τρίτη αγωνιστική, η οποία ήταν και η πιο παραγωγική από όλες τις προηγούμενες, από τις πρώτες δύο δηλαδή. Είχαμε 24 γκολ συνολικά. Οπότε θα είναι μια καλή ευκαιρία για όσους δεν τα έχετε δει, για όσους τα έχετε δει, να τα θυμηθείτε. Να πάμε να θυμηθούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στη νέα Super League 1 πλέον. Εκεί δυστυχώς δεν είναι ο Παζιάννα. Ο Παζιάννα θα είναι από φέτος στη Super League 2 και θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά για την τοπική μας ομάδα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε στην τρίτη αγωνιστική της Super League 1, να δούμε τα γκολ από τα παιχνίδια. Και παράλληλα να σχολιάζουμε αρχή από το πρώτο μάτς του προγράμματος στην Κρήτη, στο Γεντί Κουλέ. Όφη επικράτησε του Πανετολικού με 3-1. Εδώ η φάση όπου έκρινε εν πολύ στην αναμέτρηση, αυτή η κόκκινη του Μιμίτο, από εκεί και έπειτα. Στο δεύτερο μέρος, ο Πανετολικός έμεινε και από δυνάμεις παίζοντας με παίκτη λιγότερο. Είχε καλή παρουσία, αλλά Όφη, όπως είπαμε, είχε και την αριθμητική
Το αρνητικό πλεονέκτημα. Εδώ το φοβερό το τελείωμα του Μάνου. Του Μάνου το 2-0. Είναι σημείο αναφορά για τον Όφη. Έχει πετύχει ήδη 3 γκολ στις πρώτες 3 αγωνιστικές. Δύο κόντρα στον Παναθηναϊκό και ένα χθες κόντρα στον Πανετολικό. Ο πρώην παίκτης του ΠΑΣ με το γνωστό του τρόπο, με το εξωτερικό. Θυμόμαστε πολλά τελειώματα έτσι, να επιχειρεί και όταν έπαιζε εδώ στον ΠΑΣ. Προσπάθησε η φιλοξενούμενη ομάδα να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Εδώ η μείωση του σκορ. Από τον Βλαντ Μοράρ. Ξαναμπήκε ο Πανετολικός στο παιχνίδι. Παρότι έπαιζε με 10 παίκτες, δεν ήταν κακός ο Πανετολικός. Απλά ο Όφη είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα το οποίο το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Μοράρ ικανότατος παίκτης, έτσι, ο Ρουμάνος. Όμως, το είπαμε και στην προηγούμενη μας, στις προηγούμενες κουβέντες μας. Έμεινε από δυνάμεις ο Πανετολικός εκεί που προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Δεν είχε τις φάσεις. Τις κλασικές ευκαιρίες να κάνει και το Τσιγιανίδης να κάνει για να τελειώσει το παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ λίγο μαγική εικόνα το 5-0 του Ολυμπιακού, γιατί το μάτς μέχρι το 70 ήταν στο 1-0 Ολυμπιακός, δηλαδή δεν γέρισε τόσο εύκολο όσο δείχνει το τελικό σκορ. Εδώ ήρθε νωρίς το 1-0 με κεφαλιά του Γκιγέρμε. Από εκεί και πέρα όμως ο Ολυμπιακός καρδιοχτύπησε 2-3 φορές από την ομάδα του Βόλου για να φτάσουμε εδώ στο 70 λεπτό, 71ο για την ακρίβεια, να έρθει ο Ελαραμπή, ο Μαροκινός, να κάνει το 2-0 και ουσιαστικά να κλειδώσει την νίκη του Ολυμπιακού, να βάλει τα θεμέλια της νίκης. Και από εκεί και πέρα ο Βόλος επιχείρησε να βγει μπροστά, να ψάξει γκολ το οποίο θα τον ξαναβάζει στο παιχνίδι. Δεν τα κατάφερε. Αντιθέτως, άφησε πολλά κενά πίσω και αυτό το πλήρωσε. Εδώ πολύ εύκολα ο Γκερέρο, βλέπετε, πώς κάνει το 3-0. Σε μια από τις φάσεις που τις έχει ο Ισπανός. Το έχει ξανακάνει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Το 4-0 με το πέναλτι του Βαλμπουένα και το τελικό 5-0 από τον Σουντανή. Θα το δείτε σε λίγο. Λίγο πριν την αναμέτρηση με την Τότεναμ. Ακριβώς. Τετάρτη Ολυμπιακός 8-5 υποδέχεται την Τότεναμ. Την πρεμιέρα του Champions League. Εδώ κρατάμε τον πλουραλισμό του Ολυμπιακού και βεβαίως την καλή εμφάνιση του Νούπουσου Βόλου. Μέχρι το 70. Γιατί από εκεί και πέρα ήταν. Εντάξει. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά το πρωτάθλημα και η εικόνα ήταν πάρα πολύ καλή. Στο μεγαλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής, του προγράμματος, στο Περιστέρι, 0-1 ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε νωρίς με τον Τσούπα Ακπομ. Εξαιρετικό το σόλο του Πέλκα, ο οποίος θυμήθηκε λίγο τον παλιό καλό του εαυτό. Είναι σε ένα παραταταμένο δεφορμάρισμα. Ο Πέλκας κάνει τη διαφορά σε αυτή τη φάση. 0-2, γρήγορα, με το εξαιρετικό σουτ του Μάτος, βεβαίως φέρει ευθύνη και ο Γιαννιώτης γκολκίπερ, ο Θοδωράκης. Ακέραια ευθύνη θα έλεγα, γιατί αλλάζει βέβαια πορεία η μπάλα. Είχε φάλτσα, αλλά θα δούμε και από αυτό εδώ το πλάνο ότι θα μπορούσε να έχει και καλύτερη αντιμετώπιση. Πάνω που είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ με αυτό το 0-2 έχει καθαρίσει εν πολλής την υπόθεση τρίποντο. Ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Βέλιος. Δαιμονισμένος Βέλιος. Σωστό, γιατί έχει σκοράρει και με ανάποδο ψαλίδι κόντρα στην Λαμία. Να φέρει την μείωση του σκορ. Στο δεύτερο μέρος, με την αρχή πάλι ο Βέλιος, 5ο γκολ από την αρχή της χρονιάς. Ναι, γιατί 4ο στο πρωτάθλημα. Στο ξεκίνημα πάντως, νομίζω 3 έχει. 3 έχει βάλει, ναι. Ένα το ανάποδο ψαλί κοντά στη Λαμία και τα δύο εδώ με τον ΠΑΟΚ. Και τα δύο. Εδώ νομίζω ότι ξεγελάει τον Πασχαλάκη, ο οποίος δεν περιμένει να τελειώσει εκεί τη φάση ο Βέλιος. Σαστίζει ο Πασχαλάκης, πάει να βγει, το σκέφτεται λίγο και τελικά δέχεται τον γκολ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καρδιοχτύπησε, όμως στο τέλος, ενώ του είχε ακυρωθεί και λίγο νωρίτερα ένα γκολ από πανομοιότυπη φάση του Βαρέλα με τον έτερο κεντρικό αμυντικό τον Κρέσπο και πάλι με την χρήση VAR, όπως ακυρώθηκε το πρώτο γκολ που πέτυχε πριν από κάποια λεπτά σε εκείνη την φάση. Έτσι με τη χρήση VAR πήρε την νίκη με 2-3 και συνεχίζει με το απόλυτο. Λοιπόν, μια ομάδα για την οποία γίνεται πολύ κουβέντα και πολλοί λόγοι σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές είναι η Ξάνθη, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της, παρά το γεγονός ότι έχει καλές πορείες γενικά η Ξάνθη, κατάφερε να κάνει τόσο εντυπωσιακή κίνηση. Έχει ήδη 3-3, μετράει 3-3. Εδώ λοιπόν βλέπετε πώς κατέβαλε την αντίσταση του Αστέρα Τρίπολης με το ίδιο σκορ που κέρδισε και ΑΕΚ και Πανετολικό εκτός έδρας. Ο Τζουρίσκοβιτς είναι αυτός που έκανε το 1-0 με την κεφαλιά που είδατε λίγο πριν. Στο δεύτερο ημίχρονο εδώ βλέπετε πώς από κοντά, μετά από μια σύγχυση στην άμυνα του Αστέρα Τρίπολης, η θρακιώτικη ομάδα κάνει το 2-0 και το μόνο που κατάφερε ο Αστέρας Τρίπολης ήταν να ξαναμπεί στο παιχνίδι προς στιγμήν, μείωση σε 2-1, χωρίς όμως συνέχεια. Από την άλλη, στον αντίποδο δηλαδή, η Ξάνθη μπορεί να έχει 3-3, αλλά στον αντίποδο ο Αστέρας, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε με προσδοκίες στο πρωτάθλημα, έχει μείνει στους 0 βαθμούς μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές. Όπως και πέρσι. Έτσι. Σωστό. Τώρα περάσαμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λαμία. Η Ένωση με καλή παρουσία προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Βασίλη Πλιάτσικα, ένα παίκτη ο οποίος έχει φορέσει την φανέλα της Ένωσης, την τετραετία 2005-2009. Έχει πολλά ένσημα στο ποδόσφαιρο. Εδώ έβαλε λάθος το πόδι, βοήθησε και λίγο την πρώην του ομάδα άθελά του. Και πριν κλείσει το πρώτο 45 λεπτό, στις καθυστερήσεις, αυτό το γκολ του Βράνιες, έγινε και η χρήση του VAR.
για να μιλάμε και σωστά να ακριβολογούμε. Όπως προφέρεται, εδώ το βλέπουμε. Ναι, και νομίζω ότι γενικά έχει καταφέρει το VAR σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, παρά το ότι το έχουμε απομυθοποιήσει λίγο εμείς, να σώσει τους διαιτητές από πολλά και σημαντικά λάθη. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε, βλέπουμε το παιχνίδι του Πανιωνίου με την ΑΕΛ. Η νίκη, πρώτη νίκη του Πανιωνίου στο πρωτάθλημα, ο οποίος ξεκίνησε με το handicap των μείων 6 βαθμών. Έφτασε το μείον 3 τώρα με αυτή την νίκη που πήρε. Ακριβώς. Και εδώ έχουμε το κατεφημισμό ντέρμπι. Μόνο τέτοιο δεν ήταν, γιατί ο Άρης, βλέπετε εδώ, πώς κατάφερε να συντρίψει με 4-0 τον Παναθηναϊκό. Λάθος του Ζαχίδ και το οξύμορο είναι ότι βάζει γκολ ο Φετφατζίδης με κεφαλιά. Αυτό το είδαμε και αυτό. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη τέτοια. Όχι, είναι το πρώτο γκολ με κεφαλιά. Περίπτωση κατάφερε δηλαδή ο Παναθηναϊκός να δεχτεί γκολ με κεφαλιά από τον Φετφατζίδη, βεβαίως από λάθος του Ζαχίδη σε αυτή τη φάση. Ασίστ ο Φετφατζίδης, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος του αγώνα για τον Βέλεθ στην αντεπίθεση. Και δεύτερο κατόρθωμα του Παναθηναϊκού να φάει γκολ ενώ πήγαινε να βάλει στην αντεπίθεση. Και φοβερό τελείωμα από τον Βέλεθ, ο οποίος είναι κεντρικός αμυντικός και δεν έχουμε συνηθίσει κεντρικούς αμυντικούς να κάνουν τέτοια τελειώματα. Ακριβώς. Ο Άρης συνέχισε να είναι κατηγιστικός, έχασε και άλλες ευκαιρίες πέρα από αυτά δύο τέρματα που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να αισθάνεται τυχερός που δέχτηκε μόνο 4 γκολ. Εδώ στην επανάληψη ήρθε το 3-0 με τον Ντιγκινί, πάλι από εξαιρετική ενέργεια του Φετφατζίδη. Ο οποίος νομίζω θέλει να βρει τον Μπρούνο Γκάμα στο πρώτο δοκάρι, δεν τον βρίσκει. Μπάλα πηγαίνει από ασίστ του Μπρούνο Γκάμα στον Ντιγκινί, ο οποίος κάνει το 3-0 και το 4-0. Και το τελικό 4-0 από τον Μπράουνι Ντέγε, ο οποίος σκοράρει μετά το 2016, 6 Νοεμβρίου του 2016, το τελευταίο του γκολ, όταν αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ναι, ο Ιντέγιο, ο οποίος το πάλευε πολύ και από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη, τελικά το βρήκε τον γκολ. Ένα μάτς το οποίο έφερε πολλούς κλειδονισμούς στον Παναθηναϊκό, άνοιξαν έτσι, διάφορα θέματα εκεί για το αν θα συνεχίσει ο Χιοδόνης. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, αν σκεφτεί κανείς το πώς ξεκίνησε πέρυσι, που δεν τον περίμενε κανείς, και το πώς ξεκίνησε φέτος, που κατά δήλωση του προπονητή του η ομάδα έχει στόχο την πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος, σίγουρα είναι αντιστρόφως ανάλογης η πορείας. Και είναι και αντιστρόφως ανάλογη της προετοιμασίας που έκανε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν πολύ καλός και στα φιλικά που έδωσε. Έχει 3 παιχνίδια τώρα που αγνοεί την λέξη νίκη, μόλις μια ισοπαλία στην πρώτη αγωνιστική με την Λαμία, και πολύ κακή εικόνα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει στον Παναθηναϊκό για το πώς έχει ξεκινήσει την σεζόν. Οι ίδιοι παίχτες είναι, ο ίδιος προπονητής είναι. Μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι πιο υποψιασμένη η αντίπαλη, έχω την αίσθηση. Και γι' αυτό γίνεται αυτό που γίνεται. Και λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να κάνουμε και ένα τελευταίο σχόλιο. Νομίζω κρατάμε και την νίκη του ΠΑΟΚ έτσι όπως ήρθε. Ναι. Αλλά νίκη με πολλά προβλήματα. Φαίνεται ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν μεγάλο πρόβλημα φέτος στο κομμάτι ψυχολογία. Έχει αλλάξει λίγο το DNA του ΠΑΟΚ με την έλευση του Φερέιρα. Ο Λουτσέσκου είχε έτσι μια φιλοσοφία ότι πρώτα τα πάντα ξεκινούν από την άμυνα, δεν τρώμε γκολ με τίποτα. Ο ΠΑΟΚ τώρα είναι στη λογική όσα βάλουμε και όσα φάμε. Κάπως έτσι το λέω κλαϊκευμένο, αλλά κάπως έτσι τουλάχιστον παρουσιάζει. Δηλαδή τον ενδιαφέρει περισσότερο πώς θα δημιουργήσει και θα σκοράρει παρά πώς θα διαφυλάξει τα νότα του. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. 3-3 λοιπόν για να κλείσουμε ο ΠΑΟΚ, 3-3 και ο Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι. Η Ξάνθη, μην την αδικούμε. Η Ξάνθη, αλλά εντάξει. Οι διεκδικητές του τίτλου, χωρίς αμφιβολία, είναι αυτοί οι δύο και νομίζω ότι μέχρι, αν θέλεις και μια πρόβλεψή μου, αυτοί οι δύο θα είναι και οι δύο βασικοί διεκδικητές που θα φτάσουν μέχρι το τέλος της κούρσης. Είναι δύσκολο να φύγουμε από το δίπολο Ολυμπιακού ΠΑΟΚ φέτος. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, νομίζω ότι έτσι περάσαμε γρήγορα, αλλά θυμηθήκαμε τι συνέβη στην τρίτη αγωνιστική της Super League. Οπότε ήρθε η ώρα να περάσουμε στην ενότητα του Παζιάννα. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να αναλύσουμε, να συζητήσουμε με τον Γιάννη Γιαννάκη, ο οποίος θα είναι συνεργάτης της εκπομπής φέτος. Έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη να σας δείξουμε με τον προπονητή του ΠΑΣ, όπως είδατε, τον κύριο Γιαννάκη, ο οποίος μιλάει στην κάμερα του Sport Club, μιλάει στον Γιάννη Γιαννάκη. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε ενότητα ΠΑΣ Γιάννα σιγά σιγά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να σας αποκαλύψουμε. Το ξέρετε όλοι, εντάξει, εμείς τον απαγάγαμε, τον φέραμε εδώ. Εσείς ήσασταν τελικά. Δεν το κατάλαβε. Όχι. Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα ποιος ήταν. Το ψάχνα. Θα βγει το τελικό πόρισμα της αστυνομίας, το περιμένουμε. Λοιπόν, γνωστός και μη εξαιρεταίος, Γιάννης Γιαννάκης. Καλώς σας βρίσκω. Νίκο, έχουμε. Με πολλά ένσημα στο πόσα, πόσα χρόνια έχουμε που είχαμε κάνει. Λοιπόν, ήταν σεζόν 2007-2008. Είναι 12 χρόνια πριν που ήμασταν εκεί απέναντι κάπου. Σε ένα έτσι λίγο προϊστορικό σκηνικό. Τώρα είδα και την εξέδρα που υπήρχε από τότε. Θυμάσαι. Είχαμε κάτι καλεσμένο στην εξέδρα, δεν το θυμάσαι. Εγώ πρέπει να ήμουν αγέννητος τότε. Όχι, αγέννητος. Πριν 12 χρόνια. Υπερβάλλεις. Υπερβάλλεις. 12 χρόνια. Λοιπόν. Τα έβλεπες από την κούνια.
Λοιπόν, με τον Γιάννη εδώ θα τα λέμε τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Θα αναλύουμε, εφόσον ξεκινήσει το πρωτάθλημα, καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Έτσι. Τον παίχτη του μήνα, την ενδεκάδα του μήνα, θα βάλουμε έτσι λίγα ωραία πράγματα, ενδιαφέροντα. Ωστόσο, σήμερα στην πρώτη εκπομπή νομίζω ότι. Τον παίχτη των φιλικών, θέλει. εκεί, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Γιατί ο ΠΑΣ έχει δώσει φιλικά. Είναι μια καινούρια χρονιά σε αχαρτογράφητα νερά, η αλήθεια είναι. Γιατί η Β' Εθνική δεν την ξέρουμε, νομίζω δεν την ξέρει κανένα καλά. Γιατί απουσιάζουμε έτσι. Απουσιάζει ο ΠΑΣ 7 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε και απουσιάζει και από τα ρεπορτάζ, άμα δείτε τα site και οι εφημερίδες. Αφιερώνουν 30 λέξεις τώρα σε κάθε ομάδα. Οπότε δεν παίρνουμε πολύ μεγάλη πληροφόρηση. Mm-hmm. Νικάει ο Απόλλωνας σε ένα φιλικό, σπουδαία εμφάνιση του Απόλλωνα. Οπότε λες, α, φαβορεί ο Απόλλωνας. Σωστά. Κάπως έτσι. Πώς νομίζεις ότι. Οι στοιχηματικές νομίζω βγάζουν τα φαβορεί βάσει ρόστερ. Δηλαδή, εντάξει, κοιτάς λίγο και τα ρόστερ και λες. Σίγουρα, κοιτάμε και τα ρόστερ να δούμε έτσι. Τι έχουν. Αλλά και εμείς έχουμε παίχτες που έχουν εμπειρία, αλλά δεν έχουν αποδείξει ακόμα στα φιλικά τουλάχιστον. Δεν ξέρω, θα δούμε στα επίσημα. Στα δικά σου μάτια, ο ΠΑΣ Γιάννενα αυτή τη στιγμή ξεκινάει την κούρσα από ποια θέση όσον αφορά τουλάχιστον τα φαβορή. Δύσκολη ερώτηση. Σε βλέπω, Σε βλέπω κοντοστάθηκες. Κοίταξε, είναι να πούμε ότι είμαστε το απόλυτο φαβορή, δεν είμαστε, αλλά είμαστε μέσα στην τριάδα που θα πάλεψει. Έτσι. Νομίζω ότι ξεκινάμε περίπου από την ίδια αφετηρία οι τρεις ομάδες. Mm-hmm. Ίσως έχει ένα μικρό προβάδισμα ο Απόλλωνας, γιατί είναι μια ομάδα που δεν. Δεν πρόκειται να έχει οικονομικά προβλήματα. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Ακόμα και αν δεν έρθει το επιθυμητό τηλεοπτικό συμβόλαιο. Αλλά νομίζω ότι αγωνιστικά τουλάχιστον οι τρεις ομάδες μπορούν να το παλέψουν. Την άλλη εννοείς το Λεβαδιακό, έτσι να καταλάβω. Ναι, και το Λεβαδιακό που είναι η τρίτη ομάδα. Για τις άλλες ομάδες δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Δηλαδή η Παναχαϊκή, ο Πλατανιάς, τα Χανιά. Πρώην και Σαμικός, αν αυτές οι ομάδες θα καταφέρουν να φέρουν ανταγωνιστικές. Έστω τη δεύτερη θέση. Νομίζω, Γιάννη, πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα δεδομένο. Οι τρεις που υποβιβάστηκαν θεωρητικά στην αφετηρία του πρωταθλήματος είναι σε θέση ισχύως. Το λέω στη λογική ότι δεν αποδυναμώθηκαν. Έτσι. Και δεν αποδυναμώθηκαν. Έτσι. Δεν... Από εκεί και πέρα υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι ερωτηματικά. Αλλά υπάρχουν ομάδες τις οποίες περιμένουμε να δούμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο Εργοτέλης ή ο Πλατανιάς πέρυσι κάνανε καλές πορείες. Ο Πλατανιάς έφτασε μέχρι τον Μπαράζ. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα εμφανιστούν και αυτοί. Ο Απόλλωνας Λάρισα στόχασε τον Μπαράζ λόγω διοδοτήσεων. Σωστό. Έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν ο Απόλλωνας Λάρισα θα τον δούμε και την Παρασκευή στο φιλικό παιχνίδι. Mm-hmm. Τι είδους ομάδα είναι. Να πάρουμε μια μικρή γεύση. Μεγάλο ερωτηματικό θα είναι η Δόξα Δράμας που δεν θα παίξει κανένα φιλικό παιχνίδι. Θα μπει στο πρωτάθλημα κατευθείαν. Θα είναι άγνωστη μεταξύ αγνώστων. Άγνωστο σχή. Ναι. Δεν ξέρω. Κάποια έκπληξη λογικά πάντα υπάρχει σε ένα πρωτάθλημα, πάντα υπάρχει ευχάριστη έκπληξη. Τώρα αυτή η ευχάριστη έκπληξη συνήθως είναι μέχρι το Δεκέμβριο. Θα αντέξουν και παραπάνω. Θα δούμε. Εγώ πάντως θέλω να σε ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Φέτος υπάρχει, πιστεύεις, έτσι, τουλάχιστον όπως φαίνεται, διαφαίνεται στην αρχή, ξεκάθαρο πλάνο. Δηλαδή, γιατί υπάρχει λογική στη Β' Εθνική να πάρουν ευκαιρίες και παίχτες οι οποίοι είναι μικρότεροι ηλικιακά, έρχονται από τα τμήματα υποδομής, να πάρουν χρόνο συμμετοχής και αν αξίζουν και μπορούν να αναδειχθούν. Από την άλλη, αυτό όμως έρχεται σε σύγκρουση με το μονόδρομος ή άνοδος. Ναι. Πώς το βλέπεις λίγο αυτό? Αυτό θέλω να μου απαντήσεις. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Γιατί προς το παρόν στα φιλικά έχουν πάει καλά οι μικρότεροι. Οι πιο έμπειροι, δεν ξέρω, κρατάνε δυνάμεις. Προστατεύονται, γιατί είχαμε εκείνο τον τραυματισμό του Ελευθεριάδη που του σόκαρε όλους και του Σεργκελάσβιλε, αν θέλει στην αρχή, αλλά περισσότερο του Ελευθεριάδη. Τους βλέπω λίγο πιο συγκρατημένους, τους πιο έμπειρους. Ενώ οι πιτσιρικάδες ή οι παίχτες που είναι οριακά στο να μπουν στην εντεκάδα, το έχουν παλέψει πάρα πολύ στα φιλικά. Mm-hmm. Αυτός που έχω ξεχωρίσει, ας πούμε, αρνητικά, ας πούμε, είναι ο Κρέσμαν. Δεν έχει ματώσει, δεν έχει δρώσει πάρα πολύ τη φανέλα. Αντιθέτως, βλέπεις, ας πούμε, τον Παμπλίδη, τα έχει δώσει όλα. Βάσει της εικόνας μόνο των φιλικών, θα λέγαμε ότι έχει το προβάδισμα, αλλά δεν αφήνεις εύκολα έξω και έναν τόσο έμπειρο παίχτη, έστω και αν δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό ενδεχομένως και ο Γιαννίκης σκέφτεται λύση με δύο φορ, 4-4-2 που έπαιξε στα δύο τελευταία φιλικά. Δεν ξέρω, εκεί θα δούμε τι θα. Στα δικά μου μάτια, τουλάχιστον ο ΠΑΣ Γιάννενα, για να σου δώσω και μια κατάλληλη πάσα για την προετοιμασία που σιγά-σιγά ολοκληρώνεται, λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, είδα πάρα πολλούς. Ποδοσφαιριστές να ξεχωρίζουν. Άλλοτε ήταν Μοξίδας, άλλοτε ήταν ο Λέο, τώρα ο Γροσδάνης. Είχε πάρα πολλούς πρωταγωνιστές. Κάθε μάτς είχε το δικό του πρωταγωνιστή, αλλά στη σούμα
Νομίζω ότι ο παίχτης που θα αναδείξει τα ηγετικά του προσόντα είναι ο Πίτου Γκαρσία. Αυτός θα... Καλά, είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος. Ναι, αλλά και αποκτήθηκε αυτό το λόγο. Ναι, για να τραβήξει το κάρο από τη λάσπη όταν θα χρειαστεί. Ακριβώς. Περίμενες όμως να δεις από τα φιλικά παιχνίδια, ποιος θα, έστω από τα φιλικά τουλάχιστον, έτσι, να δεις ποια θα είναι η επόμενη προσωπικότητα του ΠΑΣ Γιάννενα, ο παίχτης που θα κουβαλήσει την ομάδα. Και για να το συνεχίσουμε και λίγο, έχει καταλήξει ο κύριος Γιαννίκης στην κατάρτιση της ενδεκάδας, τουλάχιστον σε αυτή που θα παρατάξει στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και γενικά, αν περιμένουμε και άλλες προσθήκες, δηλαδή όλοι συζητάμε γιατί δεν έχει αποκτηθεί ακόμη ένα φορ, το οποίο φορ θα είναι φορ περιοχής. Τώρα πάει, τελειώσαν οι μεταγραφές. Προφανώς, αλλά για ποιο λόγο συνέβη αυτό, δηλαδή πιστεύεις ότι ο Κρίσμαν είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τη φανέλα σπίτι του και θα είναι εκεί, μόνιμα, στην κορυφή της επίθεσης στην ενδεκάδα? Ένας τόσο έμπειρος παίχτης, έστω και αν δεν έχει πάει καλά στα φιλικά. Εντάξει, δεν μπορείς να τον αφήσεις και εύκολα εκτός ομάδας και έχει το πιο βαρύ συμβόλαιο στην ομάδα. Εξαρτήτως αυτού όμως, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει μόνο μέσα στο κουτί που λέμε στην κορυφή. Δηλαδή είναι πιο πολύ περιφερειακός. Αυτό είναι το θέμα. Είδαμε και από πέρυσι. Και γι' αυτό ενδεχομένως βάζει ένα φορ μέσα στην περιοχή και ένα δεύτερο, εν πάση περιπτώσει, να περιφέρεται λίγο πιο κοντά, λίγο πιο πίσω, λίγο πιο πλάγια. Ναι. Ίσως γι' αυτό και το έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα και στο 3-5-2 που δοκίμασε και στο 4-4-2 στα δύο τελευταία φιλικά. Το άφησε το 4-2-3-1 γιατί. Αν θέλει, δεν χωράνε έτσι όπως θέλει να τους βάλει τους ποδοσφαιριστές. Και με βάση αυτά τα στοιχεία που αυτοί που φάνηκαν ότι μπορούν να βοηθήσουν στην περίοδο των φιλικών, δεν χώραγαν μάλλον στο 4-2-3, χωράνε καλύτερα στο 4-4-2. Έχουμε και την απώλεια του Ελευθεριάδη που εκεί έχει χάσει τον πρώτο σκόρερ της περσινής Super League. Πολύ μεγάλες απώλειες και ο Γιαλασβίλη και ο Ελευθεριάδης. Ναι, τεράστιες απώλειες. Είναι μεγάλες απώλειες αυτές. Τώρα. Καταλήξαμε στο 4-4-2. Νομίζω ότι αυτό είναι και το επικρατέστερο. Τουλάχιστον να δούμε. Εξαρτάται και από τον αντίπαλο. Εξαρτάται και από τον αντίπαλο που παίζει εκτός έδρας, εντός έδρας. Τι θέλεις να κάνεις. Αν είναι η Παναχαϊκή, ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολο. Αν πας μέσα στον Καραϊσκάκη, θα είναι διαφορετικό. Προφανώς. Τα απαντάει κιόλας ο κύριος Γιαννίκης στη συνέντευξη που θα δούμε σε λίγο. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω τι αίσθηση σου αφήνει ο νέος προπονητής του ΠΑΣ στα πρώτα δείγματα γραφής. Καταρχάς, έτσι το είπα να την κάνω τη συνέντευξη λίγο πιο αγωνιστικά. Γιατί τον ρώτησε για build-up μπάλα, και δεν έχουμε μιλήσει μόνο για μπάλα, δεν μιλάμε. Ναι. Μιλάμε όχι χρωστάει, όχι ποιο θα βγει, όχι τι μεταγραφές, γιατί δεν πήρε αυτόν, γιατί δεν πήρε τον άλλον. Εντάξει, προφανώς ήθελε μεταγραφές ο άνθρωπος, προφανώς ήθελε ένα σεντερφόρ, αυτά ήταν γνωστά. Οπότε είπαμε τουλάχιστον να κάνουμε μια πιο ποδοσφαιρική κουβέντα. Την οποία θα τη δούμε τώρα. Θα τη δούμε, ναι. Απλά η αίσθηση δηλαδή που σου αφήνει είναι ένα. Σαν... Ναι, και να, για να δούμε, Γιαννίκη. Ένα άνθρωπο ο οποίο δουλεύει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι ο κατάλληλο άνθρωπο για να δουλέψει αυτό που θέλει να παίξει ο ΠΑΣ Γιάννενα φέτος. Έχει τη μεταδοτικότητα, πιστεύω. Έχει, δηλαδή ήδη έχει αλλάξει κάποια πράγματα στον τρόπο σκέψη των ποδοσφαιριστών του. Το θέμα είναι πόσο από εκεί και πέρα πόσο θα βγάλουν οι παίχτες αυτά τα πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή να αποφύγουμε λάθη σαν του Ζαχίντ, αυτό που είδαμε χθες το τραγικό. Αυτά, όταν θες να παίξεις την μπάλα από πίσω με κατοχή, πάσα. Build-up, ναι. Αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνεις και εσύ. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε με πάση θυσία. Εκεί είναι και το ταλέντο των ποδοσφαιριστών. Ο Γιαννίκης σου έχει πει ότι δεν πρέπει να κάνουν τέτοια πάσα. Αν την κάνεις όμως, δεν φταίει ο Δόνης, ας πούμε, για αυτό που έκανε ο Ζαχίντ. Το σημαντικότερο αυτό που είπες, η μεταδοτικότητα. Εκτιμάς ότι υπάρχει αυτή η μεταδοτικότητα? Γιατί υπάρχουν προπονητές οι οποίοι τα κάνουν πολύ ωραία στον πίνακα, θεωρία, αλλά δεν μπορούν να τα μεταφέρουν, να τα μεταλαμπαδεύσουν, να το πω έτσι, να τα μεταδώσουν στους ποδοσφαιριστές τους. Εγώ επειδή πηγαίνω και στις προπονήσεις, σε μένα τα έχει μεταδώσει. Το θέμα είναι. Στη θεωρία βέβαια, τα έχω καταλάβει τι θέλει να κάνει. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τα παίξω. Με την επιθετική ανάπτυξη εδώ τώρα. Μάλιστα. Και αν θέλεις πρέπει να αποφύγουμε, για να μην μιλάμε μόνο και ποδοσφαιρικά, να μιλήσουμε και λίγο με τη γλώσσα της αλήθειας και να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές. Νομίζω πρέπει να αποφύγουμε και την γκρίνια, αν κάτι στραβώσει στην αρχή ή στην πρώτη αγωνιστική, στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, να υπάρξει μια πίστοση χρόνου γιατί είναι ένας προπονητής αρκετά νέος. Ο ΠΑΣ για να τραβηχθεί τώρα, όπως είπε, στο κάρο από τη λάσπη. Δεν μπορεί να το τραβήξει μόνη της η ομάδα. Σωστό. Σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, ο κόσμος είναι αυτός που αποφασίζει πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση. Και είναι δύσκολη και συγκυρία. Αν αποφασίσεις να δώσεις μία, πέφτεις στον κρεμό. Ναι. Αν θελήσεις να δώσεις χείρα βοηθείας, σώζεις την κατάσταση. Τώρα, από ό,τι έχει φανεί μέχρι στιγμής, ο κόσμος, όχι ότι έχει σφιχταγκαλιά στην ομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν της δίνει μία να πέσει στον κρεμό. Περιμένει να δει κάποια πράγματα. Περιμένει να δει τα πρώτα δείγματα γραφή στα επίσημα παιχνίδια. Στα δικά σου μάτια, αν ο ΠΑΣ Γιάννενα αναδείξει ένα-δύο ελπιδοφόρους παίκτες που παίξουν έτσι, πάρουν θέση βασικού και αναδειχθούν. Παίξει καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν ανεβεί.
Θα είναι επιτυχημένος ή αποτυχημένος? Εντάξει, ο στόχος είναι ένας. Η άνοδος ή τίποτα. Γιατί παιδιά, η επόμενη χρονιά, χωρίς λεφτά, χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο, αν υποθέσουμε ότι φέτος το παίρνει, μετά ξεκινάνε. Και φέτος θα το πάρει ψαλιδισμένο, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βγαίνει η χρονιά. Ναι. Πρέπει να ανέβεις. Αν δεν ανέβεις, έχεις μεγάλο πρόβλημα επιβίωσης μετά σαν ομάδα. Mm-hmm. Μπαίνουμε σε άλλα πράγματα. Πώς θα ανταγωνιστείς τους άλλους? Δώσ' μας και λίγο ρεπορτάζ για να πάμε να δούμε αργή για νίκη. Δηλαδή, άμα τώρα συζητάμε αν θα ανταγωνιστεί άλλος ο ΠΑΣ με ένα 300, ένα 200, ένα δεν ξέρω εκατομμύριο, με 100, 200 του χρόνου ή τίποτα, πώς θα τους ανταγωνιστεί? Μας έδωσε το στίγμα για το ποιος είναι ο στόχος, ο κύριος στόχος. Ακριβώς. Ωραία, πάμε να δούμε τι είπε ο Αργύρης Γιαννίκης στην κάμερα του Sport Club και αμέσως μετά θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο τον Γιάννη για να μας δώσει λίγο ρεπορτάζ, γιατί αυτό το οποίο είπε με τα οικονομικά μπλέκεται λίγο σήμερα η ΠΑΕ με την διοίκηση σταδίων και κάποιες διεκδικήσεις που υπάρχουν εκεί. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια αυτά. Πάμε να δούμε Αργύρη Γιαννίκη. Σας έχουμε τον προπονητή του ΠΑΣ Γιάννενα, τον κύριο Γιαννίκη. Έχετε συμπληρώσει 2 μήνες και κάτι προετοιμασίας. Η ψυχική κούραση είναι λογικό να υπάρχει. Σε πόσο βαθμό έχει επηρεάσει αυτή η ψυχική κούραση στην εικόνα που βλέπετε και στην προπόνηση, αλλά και στα φιλικά παιχνίδια? Όχι, στην προπόνηση είμαστε πολύ ορεξάτοι. Οι παίχτες είναι εχθοί να βελτιωθούν συνεχώς και βελτιωνόμαστε συνεχώς, δοκιμάζουμε και πράγματα. Λογικό είναι όμως ότι αν έχεις προετοιμασία 2,5 μηνών ή 2 μηνών που έχουμε τώρα, ότι κάποτε θα υπάρχει ψυχική κούραση. Όλοι είναι υπομονούν να αρχίσει το πρωτάθλημα. Έτσι, και όσο και κάθε καθυστέρηση είναι κουραστική για τους προσβλητές. Τα βλέπουμε στα φιλικά, παρόλο που δεν είναι εύκολο να παίξει στα φιλικά με τους υπάλληλους που παίζουμε τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι άλλος τρόπος παιχνιδιού, πρέπει να βγάλουμε άλλα πράγματα, αλλά το δουλεύουμε συνεχώς. Επειδή φέτος ο ΠΑΣ Γιάννενα καλείται να παίξει αυτό που λέμε, γιατί που λέτε και εσείς πολλές φορές, build-up, να χτίσει την επίθεσή του σιγά-σιγά, πάσα-πάσα. Οι πρώτες πάσες φαίνεται ότι ακόμα είναι λίγο δύσκολο να μην περιέχουν και κάποιο λάθος, κάποιο ρίσκο και εκεί μπορεί να δώσει εύκολα μια αντεπίθεση ο ΠΑΣ Γιάννενα. Αυτό πόσο γρήγορα μπορείτε να το βελτιώσετε και πιστεύω, τι μπορεί να αλλάξει εκεί? Πιστεύω ότι οι 2-3 άμυνες τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ στο build-up από την αμυντική γραμμή στη μεσαία γραμμή. Φτάνουν πάρα πολύ εύκολα στη μεσαία γραμμή, έχουμε λύσεις. Στο μισό του αντιπάλου έχουμε τώρα το πάμε βήμα πρέπει να κάνουμε, αλλά είναι και αυτό το πιο δύσκολο από όλα που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Αν είναι πολλοί κόσμος στην περιοχή του ή στο μισό του, ο κλειός στενεύει, πρέπει να είσαι πιο καθαρός στη τεχνική κατάρτιση, στις φάσεις. Και αυτό είναι το επόμενο βήμα. Και αυτό είχα πει που χρειάζεται η ομάδα μια ποδοσφαιρική αναγέννηση, αυτό δεν γίνεται με μέρες στην άλλη όμως. Έχετε καταλήξει σε δεκάρι? Στο δεκάρι της ομάδας ποιος θα είναι? Έχουμε δει Νικολιά, Κρίσμαν, Λιάσο. Νομίζω ότι έχετε δοκιμάσει πολλούς παίχτες εκεί σε αυτή τη θέση. Δεν έχετε καταλήξει ποιος θα είναι? Όχι, σήμερα παίζαμε άλλο σχηματισμό, παίζαμε 4-4-2. Ναι. Εντάξει, έχω μικρά άνθρωση στο μυαλό μου. Είναι και θέμα αντιπάλου, παιχνιδιού, νοοτροπία παιχνιδιού. Τι θα θέλαμε, παίζουμε εντός έδρας, εκτός έδρας. Αυτά πρέπει να τα δούμε όλα ανάγκη με τον αντίπαλο. Γι' αυτό δοκιμάζουμε μερικά σχήματα, θέσεις. Για να δούμε καταρχήν στην έναρξη με την Παναχαϊκή ποιο θα είναι το πιο καλό σχήμα, σε αυτά που απαιτεί το παιχνίδι αυτό. Και θα έχουμε τακτικές λύσεις εναντίον κάθε αντίπαλο. Τώρα σχετικά με το. Η προσέλευση του κόσμου μέχρι στιγμής είναι λίγο χαμηλή, λίγο ο κόσμος είναι παγωμένος. Μπορείτε να του υποσχεθείτε κάτι για το πρωτάθλημα? Θα δούμε μια διαφορετική εικόνα κιόλας ενδεχομένως σε σχέση με τα φιλικά παιχνίδια? Κοιτάξτε, λογικά ο κόσμος είναι λίγο φρατικός. Η ομάδα έπεσε κατηγορία. Υπάρχει αυτό που λέμε όταν πέφτει μια κατηγορία, υπάρχει γκρίνια, υπάρχει λίγα νευράκια. Υπάρχει αυτό, είναι φυσιολογικό. Πιστεύω όμως ότι κάναμε μία ήττα στα φιλικά ως τώρα. Βάζαμε γκολ. Αυτά δεν γίνονται μέρα στην άλλη. Έτσι, πιστεύω ότι στα πρώτα φιλικά ξεκινήσαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ θετικά. Και ο κόσμος περίμενε ότι σε κάθε παιχνίδι θα συνεχίζεται έτσι. Αλλά κάθε παιχνίδι του βαθμού δυσκολίες του, υπάρχει και ψυχική κούραση, υπάρχουν σωματικές κουράσεις. Αυτά είναι φυσιολογικά στην προετοιμασία της ομάδας. Αλλά μην ξεχνάμε ότι χάσαμε ένα παιχνίδι με ένα εύστοχο χτύπημα κόρνερ που δεν χάνεται εύκολα ως τώρα. Και σε κάθε παιχνίδι με τις φάσεις μας και κάναμε τα γκολ μας. Έχετε πάρει εικόνα από τους αντιπάλους, έχετε δει περίπου τι κάνουν στη Super League 2? Συνεχώς στέλνουμε κάποιον να κοιτάξει κάποιον αντίπαλο. Εντάξει, τώρα παίζει η Παναχαϊκή με την επόμενη Τετάρτη, θα έχουμε και από εκεί μια εικόνα. Εντάξει, πρώτα απ' όλα είπα, κοιτάμε τον εαυτό μας, την ομάδα μας, να βελτιωθούμε, να χτίσουμε αυτό που θέλουμε, να φτιάξουμε το που θέλουμε, να φτάσουμε στους παίχτες στο επίπεδο αυτό. Εντάξει, μεσολαβούν σε κάθε προετοιμασία και τραυματισμοί, μεσολαβούν ενισχύσεις που έρχονται στη διάρκεια της προετοιμασίας, που πρέπει να σωματώσεις. Αλλά είμαστε πιστεύω σε καλό δρόμο.
Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Και νομίζω ότι όλοι κερδισμένοι θα βγουν από μια άνοδο του ΠΑΣ και εσείς και ο κόσμος και εμείς. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο νέος προπονητής του ΠΑΣ Γιάννενα, ο Αργύρης Γιαννίκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε αποκλειστικά στην κάμερα του Sport Club και στον Γιάννη Γιαννάκη. Τον είδα κάπως άνετο. Ο κότς γενικώς είναι αρκετά επικοινωνιακός, μας χαιρετάει όλους. Είναι αλήθεια αυτό. Πριν και μετά τη συνέντευξη, διαχειραψίας εννοώ. Γενικώς είναι άνετος, έχει από την πρώτη μέρα είναι έτσι... Πολύ κοντά σε θέλει να οικοδομεί σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης. Γενικώς νομίζω δεν μάζει. Είναι ό,τι θελήσουμε να ρωτήσουμε και τα λοιπά πάνω στα ποδοσφαιρικά, στα πλάνα του κτλ. Είναι ανοιχτός, πιο ανοιχτός τουλάχιστον από τον τέος προπονητή, τον κύριο Πετράκη. Ο κύριος Πετράκης ήταν λίγο, απαντούσε λίγο πιο γενικόλογα, ενώ ο κύριος Γιαννίκης απαντάει και σε πιο ποδοσφαιρικά θέματα. Στο διατάφτα συνήθως δεν έμπαινε ο Γιάννης Πετράκης. Δεν έμπαινε, ρωτούσε, στο διατάφτα, δεν έμπαινε ποτέ. Λοιπόν, Γιάννη, για να σε αποδεσμεύσουμε, μια τελευταία ερώτηση, να μας δώσεις λίγο ρεπορτάζ. Υπάρχει μια αξίωση της διοίκησης σταδίων. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την εγγυητική. Ξέρω ότι ο ΠΑΣ Γιάννενα προσπάθησε να κάνει διακανονισμό, αλλά εισέπραξε απάντηση ότι επειδή η διοίκηση είναι απελθούσα, δεν μπόρεσε να μπει σε διακανονισμό. Τι γίνεται εκεί? Δώσ' μας λίγο ρεπορτάζ για να κλείσουμε με αυτό. Οπότε ξέρω πάντως τα περισσότερα από τα μισά λεφτά αφορούν κάποια λειτουργικά έξοδα, δηλαδή νερό, ρεύμα, τέτοια. Λιγότερα είναι τα μισθώματα. Τέλος πάντων, επειδή ούτως ή άλλως το ΠΕΑΚΙ αυτό ακριβώς επειδή έχει παραιτηθεί, έπρεπε με κάποιο τρόπο να παραδώσει στην επόμενη διοίκηση κάποια χρέη, μάλλον τα χρέη αυτά να είναι απαιτητά, όχι να τα είναι παρατημένα, να μην ξέρει κανένας γιατί δεν διεκδικήθηκαν κτλ. Και ο κύριος Κουβέλλος όταν είχε παραδώσει, κάτι είχε κάνει νομίζω, πάλι είχε κάνει παρόμοια προσφυγή στη δικαιοσύνη γιατί, ή στην Επιτροπή Επαγγελματικού. Όχι, όχι, είχε προσφύγει, ναι, ισχύει αυτό. Γιατί έπρεπε να είναι διασφαλισμένα αυτές οι οφειλές, έτσι. Δεν μπορούσαν να είναι στον αέρα. Τώρα, γιατί δεν έγινε ένας διακανονισμός λίγο νωρίτερα, μπορεί να έπαιξε ρόλο και το ευνηδιαστικό των εκλογών, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε. Οπότε, τι περιμένουμε? Αναγκαστικά θα πληρωθούν αυτά. Μάλιστα. Νίκο μου, αργά ξεκινάει το πρωτάθλημα, δεν γίνεται. Δεν θα πάρεις άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ωραία. Οπότε, λοιπόν, δεν με ανησυχούν ιδιαίτερα, παρότι είναι πολλά τα λεφτά και αργήσανε πολύ να βρουν μια λύση. Δεν έπρεπε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Έφτασε στο. Εξαναγκαστικά θα βρεθεί λύση. Στο μη παρέκει τώρα, έτσι. Δεν έχει φτάσει τόσο εδώ. Έχουμε φτάσει στο μη παρέκει. Ωραία. Γιάννη Γιαννάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλή αρχή να ευχηθώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε μία φορά το μήνα, να υπενθυμίσω τουλάχιστον. Θα κάνουμε την ανασκόπησή μας. Ελπίζω να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Για να τα ξαναπούμε. Δεν κάνουμε ανασκόπηση επιφιλικών, αλλά πραγματικών πλέον δεδομένων. Και αν υπάρχει κάτι συνταρακτικό, κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε, θα είσαι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε την κατάλληλη πάσα για το ερασιτεχνικό. Αν και ο κ. Βρακάς, συνέντευξη του οποίου θα δείτε σε πολύ λίγο, απαντάει σε πολλά θέματα τα οποία αποτελούν επικαιρότητα και αντικείμενο ενδιαφέροντος πανελληνίως. Και αναφέρομαι στην εθνική, στην επιλογή του Φανσίπ, στο πώς πάμε στο ολλανδικό μοντέλο και όλα αυτά. Φυσικά υπάρχει και αναφορά στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα. Οπότε πάμε να δούμε τι είπε στην κάμερα του Sport Club ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου, ο κ. Κώστας Βρακάς. Και μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει, θα είμαστε και πάλι εδώ για να μπούμε στην ενότητα ερασιτεχνικό για τα καλά με Δημήτρη Παπαϊωάννου. Φίλες και φίλοι του Sport Club, βρισκόμαστε στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου, έχοντας δίπλα μου τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Κώστα Βρακά. Κύριε Βρακά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην πρώτη μας εκπομπή. Καλό να σας καλωσορίσω. Να ευχηθώ και εγώ για την τηλεοπτική σεζόν να έχετε μια καλή χρονιά. Πάντα με επιτυχίες, όπως συνηθίζετε να το κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Να συνεχίσετε να ασχολείστε με το ερασιτεχνικό, γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Και είναι πολύ σπουδαίο το έργο που επιτελείτε. Από εκεί και πέρα, ναι, ξεκινά μια νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Εύχομαι και εγώ να πάνε όλα καλά, να έχουμε μια ποδοσφαιρική χρονιά μακριά από τραυματισμούς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην ουσία αυτό είναι. Είναι νέα παιδιά που ασχολούνται και κάποιοι οριμότεροι οι οποίοι το κάνουν αυτό από μεράκι. Και θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι να το ευχαριστείτε χωρίς να έχουμε τραυματισμούς. Αυτό είναι από εμάς. Από εκεί και πέρα, σαν Ένωση, προσπαθούμε να δώσουμε όσο δυνατόν τις καλύτερες δυνατότητες, ώστε κάτω από τις καλύτερες συνθήκες να πορεύονται τα πρωταθλήματα. Είναι σημαντικό. Έχουμε φέτος πάλι αρκετές ομάδες. Έχουμε γύρω στις 3-4 ομάδες, οι οποίες δεν θα συμμετέχουν φέτος.
ένας αριθμός ο οποίος θα θέλαμε κάθε χρόνο να δημιουργούνται και περισσότερες, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι και οι συνθήκες είναι δύσκολες και οικονομικά, αλλά και το χειρότερο από όλα είναι ότι οι παράγοντες και αυτοί κουράζονται ήδη και ήδη και έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Θεωρώ όμως ότι όλα θα πάνε καλά και να ευχηθώ σε όλους μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Η ΕΨΥΠ μπήκε σε μια διαδικασία τα προηγούμενα χρόνια να βοηθήσει τις ομάδες, να συνδράμει οικονομικά και μέσα από χορηγικά προγράμματα. Είστε ικανοποιημένος από αυτή τη διαδικασία? Έχει προχωρήσει αρκετά ή θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι και καλύτερα? Κοιτάξτε, προσπαθούμε πάντα όσο το δυνατόν περισσότερο να βοηθούμε τις ομάδες, αλλά δυστυχώς οι δυνατότητες είναι πολύ περιορισμένες. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε βοήθεια καταρχάς καθόλου, μηδενική βοήθεια από τη Γενική Γραμματεία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά και από την Ομοσπονδία, είναι πάρα πολύ μικρές οι δυνατότητες ώστε να μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας να βοηθάμε τα σωματεία. Επομένως, προσπαθούμε μέσα από δικούς μας τρόπους να βρίσκουμε κάποιους χορηγούς. Εύκολο δεν είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, ξέρετε, γνωρίζετε την αγορά, αλλά δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε ώστε να βοηθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αλλά σίγουρα θα θέλαμε να το κάνουμε αυτό πολύ περισσότερο, γιατί έχουν μεγάλες ανάγκες στα σωματεία. Τι αφουγκράζεστε από την πλευρά των παραγόντων? Είναι ικανοποιημένοι από την προσπάθειά σας? Έχουν περάσει 5 χρόνια από όταν εκλεγήκατε πρόεδρος της Ένωσης. Ζητάνε πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει? Τι ακριβώς έχετε εισπράξει από αυτό τον ανοιχτό διάλογο που κάνετε με τους παράγοντες? Κοιτάξτε, οι παράγοντες καταλαβαίνουν ότι οι συνθήκες πόσο δύσκολες είναι, το ζουν και αυτοί καθημερινά. Και η αλήθεια είναι ότι χάρη σε αυτούς τους παράγοντες έχουμε ακόμα ζωντανό και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και κατ' επέκταση και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Αν δεν υπήρχαν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι πραγματικά αγαπούν αυτό που κάνουν και με προσωπικό κόστος διατηρούν τις ομάδες ζωντανές, εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό θέλω και δημόσια να τους ευχαριστήσω και να τους πω ότι πάντα εμείς θα προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους με όσες δυνάμεις έχουμε. Ασχολούμαστε και ξέρουν πολύ καλά και το εκτιμούν αυτό ότι προσπαθούμε και εμείς πάντα για το καλύτερο. Και ευελπιστώ τα επόμενα χρόνια να γίνουν να βελτιωθούν τα πράγματα στη χώρα μας. Έχει συζητηθεί για να αυξηθεί το ενδιαφέρον των αεραστεχνικών πρωταθλημάτων, κυρίως της Α κατηγορίας, να θεσπιστεί και η διαδικασία play-off. Σε αυτό το θέμα, ποια είναι η δική σας άποψη, η δική σας τοποθέτηση? Κοιτάξτε, τα play-off προσπαθούμε να τα βάλουμε και σε άλλες κατηγορίες για να κάνουμε λίγο πιο ανταγωνιστικά τα πρωταθλήματα, ώστε να υπάρχει μέχρι το τέλος, ας πούμε, ενδιαφέρον. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε δει ότι τελικά αυτό έχει αποτέλεσμα και το συνεχίζουμε. Mm-hmm. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είστε πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Βλέπουμε ότι η ΕΠΟ δυστυχώς βρίσκεται πολλές φορές τα τελευταία χρόνια στη δίνη αντικρουόμενων πυρών και μέσα από αυτή τη διαδικασία βάλετε πανταχώθεν και η εθνική ομάδα. Είναι, θα έλεγα, το θύμα αυτής της διαδικασίας. Εσείς από την πλευρά σας, επειδή έχετε και πόστο ευθύνης, ποιες είναι οι σκέψεις σας προκειμένου τουλάχιστον να προστατευτεί από όλη αυτή τη διαδικασία η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου? Και όχι μόνο οι ανδρών, αν θέλετε, και οι μικρότερες εθνικές ομάδες. Κοιτάξτε, είναι η αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι όλο αυτό ξεκινάει από ένα αδυσόπιτο πόλεμο ο οποίος εξελίσσεται ανάμεσα στις μεγάλες ΠΑΕ. Αυτό είναι νομίζω ολοφάνερο. Αυτά τα συμφέροντα τα αντικρουόμενα δεν αφήνουν τελικά να αναπνεύσει και να αναπτυχθεί το υγιές ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό κατ' επέκταση, όταν θα το καταφέρουμε, αν θα το καταφέρουμε, θα βοηθήσει ουσιαστικά και τις ίδιες τις ΠΑΕ και κατ' επέκταση το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι λογικό ότι όταν τίποτα δεν πάει καλά, ότι αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο και στην εθνική ομάδα. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι πραγματικά η εθνική ομάδα δεν είναι σε καλό επίπεδο, αλλά συγχρόνως πρέπει να βλέπουμε ότι και σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, ελληνικά πρωταθλήματα, το τι έχουμε κάνει. Γιατί η κορυφή αυτής της πυραμίδας είναι η εθνική ομάδα. Για να φτάσουμε στο να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι, πρέπει να έχουμε ξεκινήσει από κάτω. Στην ουσία, στα ελληνικά πρωταθλήματα βλέπουμε να μην παίζουν Έλληνες ποδοσφαιριστές ή να παίζουν ελάχιστοι. Να μην παίζουν νέοι ποδοσφαιριστές. Όλες οι άλλες χώρες που, αν δούμε, που αντιμετώπισαν προβλήματα κατά το παρελθόν, γιατί και εμείς είναι λογικό το να περνάμε μια κάμψη, θα πρέπει αυτό το διάστημα που βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά να φτιάξουμε ένα πλάνο ώστε να μπορέσει αυτό να αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Επομένως, χρειάζεται ένα πλάνο το οποίο πρέπει να υποστηριχθεί και πρέπει να υπάρχει υπομονή από όλο τον κόσμο για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να δούμε καλύτερες μέρες. Αυτό όμως για να συμβεί, θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι μαζί, ενωμένοι, να αφήσουμε τις εθνικές ομάδες έξω από οτιδήποτε αντιπαραθέσεις υπάρχουν, γιατί είναι συμφέρον όλων των να πηγαίνουν εθνικές ομάδες καλά, είναι συμφέρον κυρίως τον ΠΑΕ,
Επομένως, αν το καταλάβουν αυτό και αφήσουν τις εθνικές ομάδες απ' έξω και κάθουμε όλοι μαζί και δουλέψουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, νομίζω ότι σε κάποια χρόνια με υπομονή θα δούμε κάτι καλύτερο. Μιλάτε για ένα πλάνο το οποίο στη θεωρία ακούγεται καλό, στην πράξη όμως είναι σίγουρο ότι θα συναντήσει δυσκολίες. Όταν οι ίδιες οι ομάδες δεν υποστηρίζουν αυτό το πλάνο της Ομοσπονδίας, πώς μπορεί να προκύψει ένα καλύτερο μέλλον? Γι' αυτό τόνισα ότι πρέπει όλοι μαζί να κάτσουμε κάτω, να... το τι μας χωρίζει, εντάξει, το τι χωρίζει τους περισσότερους είναι γνωστό, αλλά το να αφήσουμε να συμφωνήσουμε ότι δεν υπάρχει κάτι πιο ιερό από τις εθνικές ομάδες και από την πατρίδα μας. Επομένως, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι δεν πρέπει να το πειράξουμε και όλοι μαζί να δούμε πώς μπορούμε να το εξελίξουμε. Και συγχρόνως πρέπει να καταλάβουν οι ΠΑΕ ότι θα πρέπει να αλλάξει όλη αυτή η φιλοσοφία. Βλέπετε τώρα στο ranking της UEFA οι ελληνικές ομάδες κυνηγάμε την Κύπρο. Είναι η Κύπρος πιο μπροστά από εμάς. Ξεκινάει από εκεί. Βλέπουμε μετά κατ' επέκταση την εθνική ομάδα ότι έχει πέσει τόσο χαμηλά στην διεθνή βαθμολογία. Αυτό σημαίνει κάτι. Επομένως, αν όλοι μαζί δεν ενωθούμε για να το αλλάξουμε, θα είμαστε άξιοι της μοίρας. Πέρα από όλο αυτό το οποίο περιγράψατε, που είναι μια πραγματικότητα, η άποψη ενός ανθρώπου που έχει χρόνια ένσημα στο ποδόσφαιρο, ποια είναι πάνω στο εξής θέμα? Υπάρχουν όλα αυτά που περιγράφετε, αλλά μήπως υπάρχει και έλλειψη ποδοσφαιρικού ταλέντου στην χώρα μας και δεν μπορούμε να παράξουμε καλούς νέους ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν τις εθνικές ομάδες? Γιατί είδαμε μια πολύ καλή δεκαετία να συμβαίνουν πράγματα τα οποία ίσως δεν τα περιμέναμε, που έφτασαμε μέχρι την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και συμμετοχή σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Όμως βλέπουμε τα τελευταία 5 χρόνια να έχουμε φτάσει σε επίπεδα πολύ χαμηλά. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά δεν διαφωνώ ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιρικό ταλέντο. Έχουμε ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, απλά έχουμε κάποια προβλήματα στη γενικότερη δομή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήδη έχει ξεκινήσει από την Ομοσπονδία μια προσπάθεια από πέρυσι, ώστε αυτό να το αλλάξει. Ήδη οι καινούργιοι ομοσπονδιακοί προπονητές, οι οποίοι έχουν προσβληθεί και είναι μια σχολή Ολλανδικής, η οποία πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι εμείς ως Ομοσπονδία έχουμε επιλέξει το Ολλανδικό μοντέλο στα τμήματα εκπαίδευσης των τεχνικών μας. Εδώ και 10 χρόνια συμβαίνει αυτό. Επομένως, είναι μια λογική εξήγηση, την οποία δεν τη γνωρίζουν πολύ. Και έχουμε μπει σε μια διαδικασία τώρα με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν και την τεχνογνωσία, έχουν δουλέψει σε σχολές αντίστοιχες, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Το οποίο αυτό το πλάνο θα ξεκινάει από τις ακαδημίες, γιατί εκεί θεωρώ ότι έχουμε ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο πρόβλημα, στο πώς θα εξελίσσουμε τους νέους ποδοσφαιριστές, ώστε να μπουν να ακολουθήσουν το μοντέρνο πλέον ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι μας λείπουν, δεν τα έχουμε βάλει ακόμα μέσα στην εκπαίδευσή μας, τα οποία αυτά έχουν αρχίσει να μπαίνουν, και να δημιουργήσουμε στην ουσία πιο εξελίξιμους ποδοσφαιριστές, πιο ανταγωνιστικούς, ώστε να έχουμε και μεγαλύτερη ποιότητα όσο περνάνε τα χρόνια σε μεγαλύτερη ηλικία. Επειδή θίξατε το θέμα ακαδημίες από την εμπειρία σας και εδώ στην Ήπειρο, οι ακαδημίες λειτουργούν σωστά, λειτουργούν με κατεύθυνση την ανάλυση ποδοσφαιριστών, ή μήπως πλέον έχουν φτάσει σε μια λογική που τους αφορά μόνο το εμπορικό κομμάτι? Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι τους αφορά μόνο το εμπορικό κομμάτι. Κάνουν προσπάθειες. Ίσως εμείς όμως ως Ομοσπονδία δεν τους έχουμε δώσει την κατάλληλη πηξίδα το κατά πού πρέπει να κινηθούν και πώς πρέπει κάθε χρόνο να εξελίσσονται. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το κομμάτι, το εντοπίσαμε και γι' αυτό ξεκινάει ήδη τώρα από την επόμενη εβδομάδα, θα αρχίσουν ήδη μάλλον έχουν ξεκινήσει, σε όλη τη χώρα, συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο θα έχει μέσα μεθοδολογία, προπονητική και το τι πρέπει να κάνει κάθε ακαδημία με ένα συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο πρέπει να δουλεύουν οι ποδοσφαιριστές πλέον από 6 χρονών μέχρι 16. Mm-hmm. Αυτό το πλάνο θα είναι τελείως ξεκάθαρο και από εκεί και πέρα κάθε προπονητής, κάθε ακαδημία θα μπορεί να βάζει και το προσωπικό ταλέντο ώστε να μπορέσει να το εμπλουτίζει. Αλλά η δομή πλέον θα είναι η ίδια για όλη τη χώρα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να μαθαίνουν συγκεκριμένα πράγματα που ίσως δεν τα διδάσκονταν στο παρελθόν. Να μην πούμε τώρα ακριβώς σε λεπτομέρειες το τι θα είναι αυτό, αλλά θα μπούμε στην ατομικότητα, θα μπούμε στην τεχνική, θα μπούμε σε κομμάτια πιο αθλητικά, γιατί βλέπουμε ότι πλέον το ποδόσφαιρο θέλει και το αθλητικό κομμάτι, κάτι που ιστορούμε ως χώρα, ρυθμό και ποδοσφαιρικό κλπ. Αυτά θα αρχίσουν πλέον να δουλεύονται. Αλλάζουμε τον τρόπο διεξαγωγής των ενωσιακών πρωταθλημάτων, ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές και στα. Και εκεί που μειονεκτούν να τους εξελίσσουμε ως Ομοσπονδία πλέον. Και μετά θα αρχίσει μια τελείως διαφορετική δομή και στις άλλες εθνικές ομάδες, ξεκινώντας από την εθνική, από την ΚΑΠΑ 15, μέχρι παιδών νέων και ελπίδων, τα οποία θα δουλεύουν ένα συγκεκριμένο πλάνο, συγκεκριμένο μοντέλο όπως θα δουλεύει και η εθνική αντρών. Mm-hmm. Είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα.
Στην πυραμίδα αυτού του project είναι οι ομοσπονδιακοί προπονητές, οι οποίοι έχουν και την τεχνογνωσία, σε συνεργασία με τους αθλητικούς διευθυντές, και θέλουμε να γίνει και μια επιτροπή από τους τεχνικούς διευθυντές των ομάδων της Super League, οι οποίοι θα συμμετέχουν καθημερινά, γιατί όλο αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εμείς από κάτω, αν δεν το ακολουθήσουν και οι ΠΑΕ, ώστε να δείξουν εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές αυτούς που θα εξελίσσουμε ως γενικότερα ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Το θεωρείτε? Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα αντιληφθούν όλοι ότι είναι μονόδρομος. Και εκεί ελπίζω. Mm-hmm. Περιγράψατε λίγο πριν πώς καταλήξατε στην επιλογή Fanship, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο συζητείτε πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες. Καταλήξατε λοιπόν στον Ολλανδό και το επιτελείο του, έναν προπονητή που η αλήθεια είναι ότι στερείται βαρύ βιογραφικού, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα ως έχουν. Από εκεί και πέρα, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η εθνική ομάδα έκανε τις πολύ μεγάλες επιτυχίες με δύο προπονητές οι οποίοι είχαν τελείως διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου. Πώς λοιπόν πάτε στο ολλανδικό μοντέλο, το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο και είναι άγνωστο αν θα φέρει αποτελέσματα? Στη λογική ότι δεν έχει δοκιμαστεί. Ναι, κοιτάξτε, έχουμε αυτό το να καταλήξουμε κάπου. Έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις και προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τελικά το τι φταίει. Το να έρθει ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να έχει βαρύ βιογραφικό και να είναι σε μια προχωρημένη ηλικία και να ασχοληθεί με την εθνική ομάδα, θεωρώντας ότι πονάμε σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα και αυτός μπορεί να τα αλλάξει, θεωρούμε ότι δεν είναι αυτό τελικά που φταίει. Δεν είναι ότι υπήρχε ένα πρόβλημα πειθαρχίας, υπήρχε κάτι συγκεκριμένο ή κάποιος προπονητή. Νομίζω δεν είναι το πρόβλημα του προπονητή, του εκάστοτε προπονητή που πέρασε τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Γιατί πέρασαν και σπουδαία ονόματα. Δηλαδή ο Ρανιέρη δεν ήταν ένας κακός προπονητής. Προφανώς. Επομένως, νομίζω το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ο προπονητής ο οποίος θα έρθει να έχει όρεξη να ασχοληθεί και με το από κάτω. Δηλαδή πρέπει να δημιουργήσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, να αρχίσει να το πιάσουμε από τη βάση του και να αρχίσουμε να το εξελίσσουμε ώστε να μπορούμε κάποια στιγμή, ίσως αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χάσουμε μια διοργάνωση, μπορεί να χάσουμε και μια δεύτερη. Βέβαια, κανένας δεν μας εγγύεται ότι αν θα φέρναμε τον Γκουαρδιόλα ή τον Μουρίνιο θα είχαμε επιτυχίες. Νομίζω ότι η διοργάνωση του γύρου 2020 έχει χαθεί ούτως ή άλλως. Ναι, από ό,τι φαίνεται ναι, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε επομένως με στόχο την επόμενη διοργάνωση. Αλλά αυτό το πλάνο που συζητάμε όμως που θα πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται τα επόμενα τουλάχιστον 6-7 χρόνια, mm-hmm. θα πρέπει να συνεχιστεί από οποιαδήποτε άλλη διοίκηση θα ακολουθήσει, γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα και ανταγωνιστικές ομάδες στο μέλλον. Βλέπω να πιστεύετε το Ολλανδικό μοντέλο, αυτό αντιλαμβάνομαι. Ωστόσο, αυτά τα οποία μόλις μας είπατε αποτελούν και μια παραδοχή λάθος για την επιλογή του Άγγελου Αναστασιάδη, είναι έτσι? Η επιλογή του Άγγελου Αναστασιάδη δεν είναι το ότι ήταν λάθος. Θεωρούσαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι μήπως ένας προπονητής ο οποίος είναι πιο κοντά, που μπορεί να βγάλει ένα πατριωτισμό, μπορεί να βγάλει ένα πάθος, γιατί τα έχει αυτά ο κ. Αναστασιάδης, έχει αυτά τα πλεονεκτήματα, ίσως έφτυγε αυτό. Τη δεδομένη στιγμή. Δοκιμάσαμε και αυτό το μοντέλο. Δηλαδή υπήρχε και αυτή η άποψη. Mm-hmm. Και πήγαμε σε ένα προπονητή που είναι πολύ πιο κοντά, μιλάει την ίδια γλώσσα, μπορεί να δώσει κάποια άλλα πράγματα στους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδος. Τελικά όμως είδαμε ότι ούτε αυτό μπορεί σε αυτή τη φάση να λειτουργήσει. Επομένως, καταλήξαμε τελικά ότι ίσως το πρόβλημα είναι ακόμα είναι πολύ βαθύτερο. Υπάρχει μια ποιότητα, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε καλύτερη ποιότητα ποδοσφαιριστών, πιο κοντά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτό θα γίνει με τις χαμηλότερες ηλικίες. Επομένως, θέλουμε προπονητές οι οποίοι, γιατί δεν είναι μόνο ο κ. Βανσίπ, είναι και ο κ. Βίντερ, που με πολλά χρόνια δουλειά στα τμήματα του Άγιαξ και της Εθνικής Ολλανδίας. Ξέρουμε το τι πρέπει, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε και να εξελίξουμε καλύτερους ποδοσφαιριστές. Απλά θα χρειαστεί όμως υπομονή από όλους, να μην κοιτάμε τα γρήγορα αποτελέσματα, να μην κοιτάμε το επόμενο αποτέλεσμα, γιατί αυτό είναι βαρύδι που πέφτει στους ώμους όλων και δεν μας αφήνει να δούμε το μέλλον. Και πρέπει να δείξουμε όλη υπομονή. Το ξεκίνημα δεν είναι σίγουρα το καλύτερο, έτσι. Το ξεκίνημα δεν είναι το καλύτερο, αλλά νομίζω ότι δεν είναι ούτε θέμα προπονητή, ούτε προφανώς. Το να κερδίσει τώρα το Λιχτενστάιν δεν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο προπονητή ή το να νικήσει ήταν ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε, ότι πλέον δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση, ίσως γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε αυτή την ποιότητα που θέλουμε. Επομένως, πάμε σε ένα είδος. Ίσως να μην την έχουμε τώρα. Που ίσως να μην την έχουμε. Επομένως, αν δεν την έχουμε, που εγώ θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη από αυτό που δείχνουμε, αλλά αν δεν την έχουμε, τουλάχιστον πρέπει να μην χάνουμε χρόνο, να λειτουργούμε τη μεγάλη ομάδα, να προσπαθήσουμε εκεί να δώσουμε ό,τι μπορούμε οι νέοι προπονητές, αλλά το ίδιο διάστημα, και όπως έχει αρχίσει ήδη και συμβαίνει, να δουλεύουμε και τις παρακάτω ηλικίες, να μην χάνουμε χρόνο, είναι πολύ σημαντικό. Είδαμε πάντως ότι υπάρχει πρόβλημα και στη διαχείριση πολλών παιχτών, οι οποίοι είναι προσωπικότητες, παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Τι είπατε στον κύριο Φανσίπ στην πρώτη σας έτσι κουβέντα? Πώς να διαχειριστεί κάποιους παίχτες οι οποίοι, για παράδειγμα, βγήκανε μετά την ήττα από την Αρμενία και κατηγόρησαν ευθέως τον προπονητή τους, τον τότε προπονητή τους, τον Άγγελο Αναστασιάδη? Και ποια είναι η θέση της Ομοσπονδίας πάνω στη διαχείριση τέτοιων κρίσεων?
Κοιτάξτε, αυτό που έγινε μετά εκείνο το παιχνίδι με τον κύριο Αναστασιάδη ήταν λάθος και εκ μέρους των ποδοσφαιριστών. Αυτό θα ήταν πολύ εύκολο ως Ομοσπονδία να τιμωρήσουμε κάποιους ανθρώπους, αλλά θέλαμε όμως μια νέα τάξη πραγμάτων σε ένα νέο προπονητή ο οποίος έρχεται. Του εξηγήσαμε ακριβώς τι έχει συμβεί και να πάρει ο ίδιος τις αποφάσεις, να μην το αφαιρέσουμε κάποιο εργαλείο για τον αγώνα, γιατί ακόμα ήμασταν μέσα στο κόλπο για την πρόκριση. Αυτός θα κρίνει, θα δει. Με ξεκάθαρη ματιά και αυτός θα κρίνει το ποιος χρειάζεται, ποιος δεν χρειάζεται και τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσει. Εμείς πρέπει να τον υποστηρίζουμε ως Ομοσπονδία και αυτό κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό η Ομοσπονδία λειτουργεί υπό τη διοίκηση κυρίου Γραμμένου με εντυμότητα. Μπορεί να κάνουμε λάθη πάρα πολλά, αλλά σίγουρα ό,τι γίνεται, γίνεται όμως έντιμα, καθαρά, χωρίς με διάθεση κανένας να αποκλειστεί, κανένας να τιμωρηθεί. Έχουμε αυτή τη φιλοσοφία και αυτή θα πάμε μέχρι τέλους, με όποια λάθη. Κλείνοντας, μια τελευταία ερώτηση, θέλω να μου κάνετε ένα μικρό σχόλιο για την εισαγωγή πλέον της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο. Είδαμε πώς λειτουργεί το VAR στις πρώτες αγωνιστικές. Καταφέραμε κιόλας μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές να το απομυθοποιήσουμε. Με πράγματα τα οποία συνέβησαν και τα οποία πήραν και πολύ μεγάλες διαστάσεις ήδη. Πώς βλέπετε έτσι αυτή την νέα τάξη πραγμάτων με το VAR? Κοίταξε, είναι το ίδιο του λαού μας. Δηλαδή, μπορούμε να απομυθοποιήσουμε τα πάντα σε ελάχιστο. Δεν νομίζω να υπάρχει. Νομίζω υπήρχε και αφορμή όμως να το κάνουμε. Κοιτάξτε, αφορμή. Μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή 100 παραδείγματα από ευρωπαϊκά παιχνίδια που τυχαία που όλοι έχουν παρακολουθήσει πόσα λάθη έχουν γίνει με το VAR. Πάρα πολλά. Εμείς εδώ πέρα το τερματίζουμε. Δηλαδή με την πρώτη αφορμή, με την πρώτη ευκαιρία θα γίνουν λάθη. Δηλαδή είναι ένα σύστημα το οποίο έρχεται στη ζωή μας τώρα. Έτσι. Θα γίνουν κάποια λάθη. Αυτά. Έχει γίνει κατάλληλη εκπαίδευση, πιστεύετε, δηλαδή? Έγινε η κατάλληλη εκπαίδευση. Το θέμα είναι ότι τα λάθη δεν τελειώνουν ποτέ, ούτε ακόμα και στη χρήση του VAR. Πάντα κάποια πράγματα θα γίνονται. Πόσα καλά όμως έχει δώσει το VAR όλο αυτό το τελευταίο διάστημα? Δηλαδή, ακόμα και τις δύο αγωνιστικές, αν ας πούμε έγιναν 30 φάσεις οι οποίες έχρισαν χρήσης VAR, είχαμε δύο στραβά. Τα 28 καλά που έγιναν δεν τα τονίζει κανένας. Όλοι θα μείνουμε στα δύο. Ναι, εντάξει, σιγά σιγά, όλα θα γίνουν. Δηλαδή θα φτιάξει και αυτό, βοηθάει. Δηλαδή αν δεν βοηθάει αυτό, τι άλλο? Και αυτό δείχνει, νομίζω, όσο τίποτε άλλο, τη θέληση της διοίκησης αυτής να είναι όλα στο φως. Δηλαδή θα μπορούσαμε να... Εντάξει, γιατί το VAR, διαιτησίες, εκείνο το άλλο, παιχνίδια που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, πλέον όλα γίνονται ξεκάθαρα από την αθλητική δικαιοσύνη που έχουν πει τακτικοί δικαστές και εκεί γίνονται λάθη, αποφάσεις κλπ. Ξέρουμε όμως ότι η ευθύνη είναι δικαστών πλέον. Εδώ στους διαιτητές βάζουμε και αυτό το μέτρο. Δηλαδή, το πλέον να μπορεί να κρίνεται οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, ελαχιστοποιείται η δύναμη που γινόταν όλα αυτά τα χρόνια σε κάποιον που έλεγχε, υποτίθεται, τη διοίκηση ή την Ομοσπονδία ή οτιδήποτε άλλο για να κάνει πράγματα κατά το δουκούν, όπως γινότανε. Και προσπαθούμε όλα πλέον να είναι στο φως. Με τα καλά και τα στραβά, με διάφορα λάθη. Αλλά πρέπει να το υποστηρίξουμε. Πίεση αισθάνεστε από τους παράγοντες των μεγάλων ομάδων, εσείς ο ίδιος προσωπικά? Εγώ προσωπικά δεν αισθάνομαι, γιατί δεν ξέρω τον εαυτό μου, ξέρω πώς λειτουργώ. Δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν. Αισθάνομαι άσχημα όταν κάνω λάθη ή παίρνουμε κάποιες αποφάσεις που θα μπορούσαμε ίσως κάποια στιγμή. Τηλέφωνο σας έχω πάρει? Όχι, δεν με έχει πάρει κανένας τηλέφωνο. Ποτέ. Και νομίζω ότι αυτό εξαρτάται από ποιος δίνει το δικαίωμα να πάρει τηλέφωνο. Εγώ δεν ούτε χρωστάω σε κανέναν, ούτε έχω κανένα θέμα με κανέναν, ούτε έχω να απολογηθώ σε κανέναν, παρόλο που γράφονται, λέγονται διάφορα κλπ. Όντως, όταν βγήκαμε ως διοίκηση, είχαμε τη δύναμη κάποιων ΠΑΕ από πίσω, ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε για να αλλάξουμε αυτό. Υπάρχει. Μακάρι κάποια στιγμή να μην χρειάζεται αυτό. Αυτό θα είναι για μένα το ιδανικό και να μπαίνουν άξιοι άνθρωποι και να μπορούν να υπηρετήσουν χωρίς δόλο και χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Αλλά τώρα δυστυχώς το σύστημα λειτουργεί έτσι και πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι όσο η Ομοσπονδία και η διοίκηση είναι μακριά από ομάδες και τον αφήσουν να λειτουργεί ελεύθερα, τόσο καλύτερα θα είναι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να υποστηρίζουμε τέτοια θέματα. Κύριε Βρακά, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά και πάλι σε όλους. Να είστε καλά. Thank you.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παρακολουθήσαμε από τον κύριο Βρακά. Μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, έτσι. Ναι. Αρκετά. Είπε, νομίζω, απάντησε σε όλα. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ υπενθυμίζω ότι εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο ITV, είστε πάντα συντονισμένοι στην περιμένα της εκπομπής Sport Club, εδώ με τον Νίκο Σκούμπο. Και τον Βαγγέλη Δήμα. Και να θυμίσω εγώ ότι το Sport Club κληρώνει τρεις περιοδικές δωρεπιταγές. Προσφορά από τη μεγαλύτερη γιανιώτικη αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, που μας στηρίζει 94 χρόνια τώρα. Σούπερ Μάρκετ Παπαγεωργίου. Ζούμε, αγοράζουμε, στηρίζουμε τα Γιάννα. Τηλεφωνήστε λοιπόν μέχρι τις 12 παρα 5. Τηλεφωνείτε μέχρι τις 12 παρα 5 στο 23657 και 33694 αντίστοιχα για να κερδίσετε δύο προϊοντικές δωρεπιταγές συνολικής αξίας 30 ευρώ προσφορά από τα Σούπερ Μάρκετ Παπαγεωργίου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το εραστεχνικό, όπως καταλάβατε, για την ενότητα του εραστεχνικού. Έχουμε και υποδομές και έχουμε φυσικά Δημήτρη Παπαϊωάννου. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Δημήτρη. Μου αρέσει, το φόντο πίσω. Έτσι. All about sports. Ναι, μου αρέσει. Και φέτος στο team. Η πρώτη μεταγραφή κιόλας, έτσι. Για όποιον όχι, είναι μεταγραφή, ανανέωση. Ναι. Ανανέωσα το συμβόλαιο. Σωστά. Ανανέωσα το συμβόλαιο. Θα είσαι εδώ μαζί μας για να μας μεταφέρεις όσα γίνονται στις υποδομές του ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά και βεβαίως στα γήπεδα του ερασιτεχνικού. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ΚΑΠΑ 17, η οποία έχει επιστρέψει στο κομμάτι. Ό,τι έχουμε πρώτο, να ξεκινήσουμε. Ναι, να ξεκινήσουμε με την ΚΑΠΑ 17, η οποία είναι νομίζω έτσι ωραίο, ευχάριστο αυτό που συμβαίνει, ότι παρέμεινε στο πρωτάθλημα της Super League η ΚΑΠΑ 17. Νομίζω σπάνιο, θα έλεγα, μια ομάδα ειδικά β' τεχνικής, να επιμείνει ο πρόεδρος, ο κ. Χρυστοβασίλης, ώστε η ΚΑΠΑ 17 να αγωνίζεται με ομάδες Super League. Εδώ βλέπουμε ότι άλλες ΠΑΕ αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν καν τις υποδομές, πόσο μάλλον ο κ. Χρυστοβασίλης που επιδίωξε και το κατάφερε η ΚΑΠΑ 17 να αγωνίζεται με ομάδες Super League. Είναι πολύ σημαντικό. Περιμένουμε να δούμε και την ΚΑΠΑ 19, η οποία θα ξεκινήσει βέβαια το πρωτάθλημα της Super League 2. Έτσι. Οπότε πάμε τώρα να δούμε ΚΑΠΑ 17 ΠΑΣ Γιάννινας. Λοιπόν, είναι το πρώτο παιχνίδι. Ένα μάτς ντέρμπι, ένα μάτς που μου θύμισε πολύ το περσινό τελευταίο παιχνίδι προ-play-off της ομάδας που έπαιξε στη Θεσσαλονίκη και κατάφερε και πήρε την πρόκριση στα play-off. Mm-hmm. Ένα μάτς ροντέο που άμα δούμε και από τις φάσεις θα καταλάβουμε τι είχε γίνει στο παιχνίδι. Ένα πρώτο μέρος που ήταν αρκετά ισορροπημένο. Ο Άρης, η αλήθεια είναι ότι κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα. Εδώ είναι η πρώτη καλή στιγμή που χάνει με τον Νίνο, ο οποίος κάνει μία σέντρα σουτ και πάνω στη γραμμή ο Μάκης προλαβαίνει να διώξει την μπάλα. Ο ΠΑΣ προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι το κατάφερε σιγά-σιγά, πήρε μέτρα στο χώρο, πίεσε λίγο παραπάνω. Στο 31, αν δεν κάνω λάθος, χάνει μια ευκαιρία ο Κύρκος που έχει κάνει τρομερό λάθος αμυντικός του Άρη, κλέβει την μπάλα, σουτάρει, αποκρούει ο τερματοφύλακας. Και νομίζω ότι εδώ είναι ένα από τα σπάνια γκολ που ειδικά στο κομμάτι των υποδομών, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι να έχω δει ποτέ. Έναν άποδο ψαλίδι του Δημητρέλου, ένα παιδί γεννημένο το 2003, είναι από την Άρτα. Τι κολλάρα έβαλε. Ο οποίος έπαιζε από πέρυσι, ήταν μικρός στην περσινή ΚΑΠΑ 17, φέτος αγωνίζεται βασικός. Θεωρώ ένα εκπληκτικό τέρμα το οποίο δείχνει το ταλέντο αυτού του παιδιού. Και στην κίνηση και χωρίς να ξέρει πού είναι η αιστεία με πλάτη. Ναι, ήταν ενστικτόδη κίνηση, γύρισε χωρίς να σκεφτεί τίποτα, ήξερε που βρισκότανε, πήρε την απόφαση και έκανε κάτι τρομερό. Φαίνεται ότι έχει πολύ καλή αίσθηση του χώρου για να πάρει το γκολ. Ο ΠΑΣ μετά από εκείνο το σημείο, στο 36, κατάφερε, είχε την ψυχολογία με το μέρος του, προσπάθησε να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους. Δεν το κατάφερε. Και στην επανάληψη το μάτς έγινε ένα κλασικό ροντέο αγώνα ΚΑΠΑ 17, να το πω έτσι, που και πέρυσι το είχαμε ζήσει αυτό με την ομάδα του τότε προπονητή κ. Νίκου Μπαδήμα. Εδώ θέλω να δείτε τη φάση αυτή, να μου πείτε αν βλέπετε ανατροπή στο Φερεντίνο, ο οποίος βγαίνει τέτα τέτ. Δύσκολη φάση. Διαιτητής ο κύριος Νέος. Νομίζω ότι κάπου πρέπει να υπάρχει επαφή με το πόδι. Το έχω βάλει και σε αργό. Εδώ βλέπουμε να μπλέκονται τα χέρια του. Μίλησα με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ Γιάννα και μου είπε ότι είχε επαφή κάτω χαμηλά στον αστράγαλο και ανατράπηκε. Φαίνεται ότι είχε επαφή κάτω στα πόδια. Και από εκείνο το σημείο, το 67 και μετά, ο Άρης χάνει διπλή ευκαιρία εδώ. Πρώτος ήταν αποκλείει ο Καραμάνης, δεύτερος στη γραμμή ο Μάκης, βγαίνει μπάλα κόρνερ και στην εκτέλεσή του έχει δοκάρει μέσα σε δύο λεπτά, δηλαδή ουσιαστικά έχει τρεις κλασικές ευκαιρίες να πετύχει την ισοφάριση. Mm-hmm. Μετά έχει στο 79 δεύτερο δοκάρι με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τσαπακίδη. Προσπάθησε ο Άρης δεύτερο ημίχρονο, πίεσε πάρα πολύ. Αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΣ κουράστηκε και έκατσε αρκετά πίσω, να το πούμε ποδοσφαιρικά. Δεν είχε τις απαιτούμενες δυνάμεις στο να αντέξει την πίεση του Άρη. Ακόμα μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Έτσι, και εδώ είναι το απευθείας σκόρ του Τσαπακίδη. Ο Καραμάνης προσπαθεί να διώξει την μπάλα, βάζει το λάθος χέρι στην πορεία της και κατά λάθος τη στέλνει μέσα. Βέβαια η εκτέλεση ήταν πάρα πολύ καλή. Και στο 93 ο ΠΑΣ, κοιτάξτε τη φάση που χάνει για να καταφέρει να κάνει το 2-1. Όπου βέβαια δεν το έχουμε πιάσει στην αντεπίθεση ο Άρης. Στο 94 χάνει αυτός κλασική ευκαιρία να κάνει το 1-2. Ενστικτόδης νομίζω η επέμβαση πάντως του τερματοφύλακα του Άρη. Ένα μάτς πολύ καλό, ένα μάτς το οποίο και ο Άρης έδειξε πολύ καλά στοιχεία και όπως και πέρυσι θεωρώ ότι θα είναι μια από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει μαζί με τον ΠΑΣ Γιάννα, τον ΠΑΟΚ και λογικά και η Ξάνθη ή ο Πανετολικός, που θα είναι από αυτές που θα πάνε στο Final Four. Mm-hmm.
Λοιπόν, οπότε θα υπάρχει μια λογική συνέχεια στην ΚΑΠΑ 17, έτσι. Από ό,τι φαίνεται, ναι, γιατί το καλό ήταν ότι η περσινή ΚΑΠΑ 17 είχε νεαρούς πέρυσι παίκτες του 2003, οι οποίοι φέτος είναι η τελευταία τους χρονιά στην ΚΑΠΑ 17 και είναι πιο έμπειροι, πιο ψημένοι, να το πω έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και στη συνέχεια. Φυσικά, ακόμη στο ξεκίνημα βρισκόμαστε. Με προπονητή έναν παλιό γνώριμο, έτσι, τον κύριο Αγγέλη. Σωστό. Ο οποίος επέστρεψε φέτος. Σωστή επισήμανση. Ο κύριος Αγγέλης επέστρεψε. Και νομίζω ότι ήταν από τις επιλογές που ήταν μέσα στα πλάνα της διοίκησης ή προέκυψε. Όχι, άμα σκεφτούμε πώς ξεκίνησε το καλοκαίρι με την άνοδο του κυρίου Μπαδίμα στην ΚΑΠΑ 19, που εκτός από βοηθός του κυρίου Γιαννίκη είναι και προπονητή στην ΚΑΠΑ 19. Τη θέση του στην ΚΑΠΑ 17 την είχε πάρει ο κύριος Παναγιώτου που ήταν στην ΚΑΠΑ 19 πέρυσι. Mm-hmm. Ο οποίος αποχώρησε για άγνωστους λόγους. Για προσωπικούς αποχώρησε. Προσωπικούς λόγους, ναι. Δεν μάθαμε τι έγινε περαιτέρω. Και τη θέση του πήρε ο κύριος Αγγέλης, ο οποίος φαντάζομαι ήταν προσωπική επιλογή του κύριου Χρυστοβασίλη, μιας και τον ήξερε. Το ζητούμενο είναι τώρα, Δημήτρη, αν θα προλαβαίνει ο κύριος Μπαδίμας, έτσι. Αυτό θεωρούμε όλοι βάσει τη ροή που έχει η ΚΑΠΑ 19 ότι από τη στιγμή που ταξιδεύει μαζί με τη μεγάλη ομάδα είναι στην ίδια πόλη, στο ίδιο μέρος οι αγώνες, οπότε λογικά δεν θα υπάρχει θέμα. Φαντάζομαι ότι έχουν προβλέψει αυτό οι θύνοντες του ΠΑΣ. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο θέμα. Λοιπόν, και είχαμε και κύπελο ερασιτεχνών το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια. Δημήτρη, βρέθηκε στο παιχνίδι που έγινε στην Λιμνοπούλα. Αμπελόκηπη εναντίον Χουλιαράδων. Θα πάμε να δούμε στην ενότητα από αυτό το παιχνίδι. Γενικά, αν εξαιρέσει κανείς τον αποκλεισμό της Κρίας, δεν είχαμε εκπλήξεις, δεν είναι. Όχι. Αυτό ήταν ο πιο χειρός αποκλεισμός, ναι, της Κρίας από τον ΠΑΟΚΟΝΙΤΣΑΣ. Mm-hmm. Και ίσως και το 7-1. Του Μετσόβου επί του το Σερβιανών. Όποιος ξέρει βέβαια την κατάσταση των Σερβιανών, δεν του κάνει έκπληξη. Εδώ ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε πολλά γκολ, είχε πάρα πολλές φάσεις. Οι Χουλιαράδες έδειξαν ότι ενδιαφέρουν όσον αφορά στην κατηγορία, είναι αυτό που λέμε μια κατηγορία παραπάνω. Κύριο εκφραστή επιθετικών ενεργειών τον Κακαράτζα. Η ομάδα των Αμπελοκήπων εμένα μου έκανε εντύπωση που έχει πάρα πολλά νέα παιδιά. Πολλά παιδιά γεννημένα 2002, 2003, 2004. Κάτι το οποίο εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ και έδειξε κάτι πολύ υγιές, που για τη β' αστυνομική κατηγορία είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Και όχι μόνο φέτος. Ναι. Τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε αυτό από τους Αμπελόκηπους. Ακριβώς. Εδώ στο 29 ο Κακαράτζας κάνει το 0-1 με έναν άψογο συνδυασμό με τον Τζακμάκη. Έσπασε την μπάλα στο πέναλτι, πήρε την μπάλα έξω αριστερά και με το αριστερό έκανε το 0-1. Εδώ είναι μια πολύ ωραία φάση, αν δεν κάνω λάθος, με το μονοκόμματο σουτ του Κακαράτζα από σέντρα του Τζάλα. Πιάνει κινήσει σουτ. Η μπάλα περνάει λίγο έξω από την εστία του Κουκουλάρη. Ο Κουκουλάρης, να πούμε, που μέχρι πέρυσι έπαιζε την ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΣ Γιάννενα. Οι Χουλιαράδες στο πρώτο μέρος έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσαν να βάλουν και δεύτερο και τρίτο γκολ. Παρ' όλα αυτά, στο 43, εδώ είναι μία φάση. Ο Κλεισούρας, παλιός παίκτης της ΚΑΠΑ 17 πέρυσι, εκτελεί φάουλ. Ο Νάκος συγκρούεται με δικό του παίκτη. Σε πρώτο χρόνο, ο διαιτητής ο Παναγιώτου δίνει επιθετικό φάουλ. Οι παίκτες των Αμπελοκήπων πέφτουν πάνω στο διαιτητή, διαμαρτύρονται έντονα και καθ' υπόδειξη του βοηθού του κυρίου Αγόρα. Ο διαιτητής της αναμέτρησης μετράει τον γκολ κανονικά, είναι το λεγόμενο VAR του τοπικού. Αχα, μάλιστα. Και το σκορ σε εκείνο το σημείο έγινε το 1-1, όπου μετά από δύο λεπτά οι Αμπελόκηποι κερδίζουν πέναλτι, καθαρό πέναλτι του Κουκουλάρη στον Γεράση, και το στόπερ της ομάδας, του κυρίου Τασιούλα, ο Μιχάλης, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι κάνει το 1-2. Θεωρώ ότι εκείνο το σημείο ήταν πολύ κομβικό για την εξέλιξη του αγώνα, μιας και μόλις είχαν ισοφαρίσει οι γηπεδούχοι, και σε εκείνο το σημείο οι Χουλιαράδες κάνουν το 1-2. Στόπερ και αμυντικό χάφε. Στόπερ και αμυντικό χάφε, ακριβώς. Ναι. Ο Δημήτρης Μιχάλης. Δεύτερο μέρος πάλι εδώ ο Κακαράτζας μαζί με Τσακμάκη συνδυάζονται άψογα. Ο Τσακμάκης πάει την μπάλα στο πέναλτι και ο Κακαράτζας με αριστερό σουτ κάνει το 3-1. Σημείο το οποίο φάνηκε να καθαρίζει το παιχνίδι ομάδα του Χουλιαράδων. Και μάλιστα από εκείνο το σημείο μέχρι το 78 έχει χάσει αρκετές φάσεις που θα μπορούσε να κάνει το 1-4 και να δώσει διαστάσεις τριάμβου στην ομάδα των Χουλιαράδων. Αλλά θα δούμε ότι η μπάλα τελικά δεν είναι έτσι όπως τα βλέπουμε πολλές φορές. Κρύβει πολλές εκπλήξεις. Εδώ βλέπουμε κάποιες φάσεις του Χουλιαράδου, μια εξαιρετική παλιά εδώ του Κακαράτζα με εξωτερικό φάλτσο στον δάσκαλο. Κακαράτζας και τι δεν έκανε στο παιχνίδι. Γκολ ήταν η φύνο νους της ομάδας σε όλα τα επίπεδα. Αν ήταν φυσικό το χόρτο, θα έλεγα ότι έκατσε να κάνει και τις γραμμές μετά. Θα μπορούσε. Εν ολίγης το πιστέψαμε αυτό, πραγματικά αυτό που λες. Εδώ ο Κλεισούρας βέβαια στο 78 δίνει άλλες διαστάσεις στο παιχνίδι. Μπαίνει από τα δεξιά της περιοχής και με δυνατό σουτ κάνει το 2-3. Μετά αμέσως οι Χουλιαράδες κάνουν ευκαιρία για το 2-4 με τον Μιχαηλίδη, τον νεαρό του Μιχαηλίδη, γεννημένος 2002 αυτός. Είδες γεμάτο μάτς πάντως. Πολύ γεμάτο μάτς, πάρα πολλές φάσεις. Και εδώ, αν δεν κάνω λάθος, είναι η φάση του 93 με τον Κούτλα. Εδώ είναι μια φάση που διαμαρτύρονται οι παίκτες του Χουλιαράδων για offside. Βέβαια η μπάλα εξωστρακίζεται και πάει σε άλλον παίκτη, ο οποίος βγαίνει τέτα τέτ και χάνει μια τρομερή ευκαιρία να κάνει το 3-3 και να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Και ένα μάτς το οποίο είπαμε ότι το 1-3 θα μπορούσε να πάει στο 1-4, στο 1-5. Ξαφνικά θα βλέπαμε ένα 3-3 και θα γινόταν χαμός. Ναι. Πάντως δίκαιη η πρόκριση των Χουλιαράδων. Δίκαιη. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλά θεωρώ ότι και οι Αμπελόκηποι
θα αφήσουν πολύ καλή εντύπωση φέτος στο πρωτάθλημα της Β' Αεραστεχνικής και μακάρι να ανέβουν γιατί αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Τους Σκουλιαράδες πού τους βλέπεις, Δημήτρη, στο θεσμό? Αυτό θα τους ερωτάμε. Στο θεσμό του κυπέλου. Στο θεσμό του κυπέλου, ναι. Ο θεσμός του κυπέλου είναι κάτι το οποίο είναι αστάθμητος παράγοντας. Δεν ξέρεις την περίοδο που θα σε πετύχει. Σε τι κατάσταση θα είσαι, είναι αλλιώς το Σεπτέμβριο, αλλιώς Οκτώβριο, αλλιώς ο Φλεβάρης, για παράδειγμα. Τουλάχιστον αν αφουγκράστηκες κάτι από το. Είναι μια σφιχτή ομάδα, μια κοντρολαρισμένη ομάδα, όπως είναι όλες οι ομάδες του κ. Τασιούλα, όλα αυτά τα χρόνια που χτίζει Σκουλιαράδες. Και πάντα είναι μέσα στην τετράδα πεντάδα. Και πάντα είναι μέσα στην τετράδα και θεωρώ ότι και στο κύπελο, αν τις πάνε καλά οι κληρώσεις, δεν έχει πρόβλημα να φτάσει πολύ ψηλά. Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω πριν σε αποδεσμεύσουμε κάτι άλλο. Φέτος φαίνεται ότι διαμορφώνεται ένα δίπολο που θα διεκδικεί στο πρωτάθλημα ανάμεσα σε Αγροτικό Αστέρα Ανακαλαμάν. Και ισχυρός τρίτος πόλος, έτσι ώστε και αυτή να μπει στη διεκδίκηση του τίτλου. Γελάω γιατί το θυμάμαι τις περσινές και τις προηγούμενες χρονιές που λέγαμε πάλι για τους. Τι βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Εμείς καλά, τώρα είναι. Πρεμιέρα έχουμε τώρα. Το επόμενο σχόλιο. Μεταγραφών που έχουμε δει. Ναι. Αυτή τη στιγμή, πρακτικά και ρεαλιστικά, βλέπουμε ότι ο Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά έχει κάνει τις μεταγραφές, να το πούμε έτσι ποδοσφαιρικά, μιας και έχει πάρει παίκτες από επίπεδο ΓΑΜΑ Εθνικής. Ναι. Βέβαια όμως και η Καστρίτσα έχει σημαντικές προσθήκες. Έχει πάρει δύο πολυβόλα στην επίθεση. Προφανώς και ο Θανάσης είναι δύο παίκτες που όσοι τους θυμούμαστε έχουν βάζει 30 γκολ κάθε χρόνο. Mm-hmm. Οπότε εκ των πραγμάτων δημιουργείται κάτι πολύ όμορφο εκεί μπροστά. Απλά θεωρώ ότι ο Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά έχει το βάθος στο να διαχειριστεί τη χρονιά ο Αλέκος ο Τάτσης από τώρα μέχρι το Μάιο καλύτερα. Το βάθος εννοείς το ρόστερ ή το βάθος στη διοίκηση? Βάθος στο ρόστερ. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να θέλουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Κάποια στιγμή συνειδητά μπορεί να το αφήσουν στην άκρη γιατί δεν μπορούν να κάνουν το βήμα παραπάνω. Με τις κινήσεις που έχει κάνει φέτος ο Αγροτικός Αστέρας Άνω Καλαμά, θα είναι αστείο να το πω έτσι, να πούνε οι θύνοντες της διοίκησης ότι δεν έχουμε βάθος. Έχουν πάρει παίκτες σε θέσεις. Μιλάμε. Με αποκλειστικό στόχο τον τίτλο. Και ο βασικός, το πω έτσι, και ο αναπληρωματικός παίκτης θα είναι πονοκέφαλος για τον Αλέκο τον Τάτσι. Και με τον προπονητή που έχει. Έτσι, και με τον προπονητή είναι, δεν το συζητάμε, μεγάλη εμπειρία ο Αλέκος. Πάντως και οι δύο αυτές ομάδες έχουν προπονητές της νέας γενιάς. Είναι και ο Μανώλης Ολιαπάκης στην Καστρίτσα. Ναι, ο Αλέκος, εντάξει, καλώς κακώς έχει μεγαλύτερη εμπειρία αυτή τη στιγμή και από τον Μανώλη. Μεγαλύτερα. Απλά θεωρώ και για τον Μανώλη είναι ένα κίνητρο αυτή τη στιγμή γιατί καλώς κακώς του έχει δημιουργηθεί μια ωραία πίεση πρωταθλητισμού την οποία φαντάζομαι πέρυσι. Δεν θα την είχε στο μυαλό του. Ναι, ευρισκόμενο στην ίδια ομάδα πάντα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, φέτος πραγματικά τα εργαλεία που έχει να δουλέψει είναι φοβερά. Και νομίζω ότι και ο ίδιος θα έχει πολύ μεγαλύτερη όρεξη για δουλειά τη στιγμή που έχει τέτοια εργαλεία, όπως είπες. Θεωρώ πως ναι, δηλαδή είναι και γι' αυτό ένα κίνητρο να δειχθεί μέσα από αυτό το κομμάτι. Και για την Κατσικά που μου είπες, πιστεύω ότι είναι η τρίτη δύναμη αυτή τη στιγμή. Τρίτος πόλος. Ναι, μετά από αυτές τις δύο. Αλλά κάποια ομάδα θα μπορούσε να κάνει την έκπληξη. Θα βλέπεις τους Σκουλιαράδες όπως κάθε χρόνο. Σκουλιαράδες, ναι, που σταθερά είναι εκεί πάνω και δεν μπορείς να τους αφήσεις. Άμυρους το καταστάζουν, να πεις ότι δεν θα χτυπήσουν ένα παιχνίδι. Σαφώς είναι μια ομάδα που την υπολογίζεις, αλλά όχι να πεις ότι πάει για το βήμα παραπάνω. Κάποια όσα υπάρχουν ρόστερ. Έχεις στο μυαλό σου. Απογοήτευση νομίζω ότι όλοι πιστεύουν ότι τα Σερβιανά αυτή τη στιγμή, βάσει αυτό που δείξανε πέρυσι και πρόπερσι, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να πληρώσουν αυτά τα μεγάλα ανοίγματα που κάνουν. Όπως και το Βελισσάριο παλιότερα δηλαδή. Όπως το Βελισσάριο, ναι, που αυτή τη στιγμή ευτυχώς μάθαμε ότι ξεκίνησε. Ξανακατεβαίνει. Εγώ το είπα και πριν και με τον Βαγγέλη, off the record που το λέμε, ότι εγώ δεν είμαι υπέρ των μεγάλων κινήσεων όσον αφορά στο οικονομικό επίπεδο. Ναι. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν υποδομές στο να στηριχθείς από εκεί και πέρα, αν φύγουν τα οικονομικά δεδομένα. Σωστό είναι αυτό και κάνεις μια χρονιά ουσιαστικά πετάς κάποια χρήματα, εντός εισαγωγικών το πετάς. Θυμάμαι, συζητούσαμε και το Βελισσάριο πριν δύο χρόνια. Το οποίο βέβαια ήταν άτυχο γιατί έπεσε και στη λογική εκείνη των μπαράζ. Και... Ναι, αλλά έπεσε σε οικονομικές εποχές πολύ καλές, ναι, με πολύ καλά λεφτά. Τα οποία προφανώς από ό,τι αποδείχθηκε δεν επενδύθηκαν έτσι όπως έπρεπε. Mm. Και όταν λέμε όπως έπρεπε, εννοούμε πάντα στο κομμάτι για μένα των εγκαταστάσεων. Ναι, ναι. Όταν δεν έχεις ούτε μία πέτρα δική σου, το να πληρώσεις το χύψη παίκτη, άντε φέτος έχεις τα λεφτά. Άντε του χρόνου τα έχεις τα λεφτά. Σωστό, σωστό. Σε μετέπειτα στάδιο είναι σαν να χτίσεις παλάτια στην άμμο. Ναι, και χωρίς οπαδούς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ομάδα που να έχει οπαδούς. Χωρίς βάση, σωστό είναι αυτό που λες. Η Ελεούσα θεωρώ πάντως, μιας και το. Ναι. Μιας και αυτή έκανε πάρα πολλές αλλαγές. Έκανε αλλαγές, αλλά κυρίως αυτή ρίχνει το βάρος όσον αφορά το κομμάτι των εγκαταστάσεων. Δηλαδή το lifting που κάνει στο γήπεδο που θα γίνει και πλαστικό. Είναι κάτι το οποίο για μένα είναι το μεγάλο συν που έχει αυτή η ομάδα από εδώ και πέρα. Στο να χτίσει κάτι επιτέλους σε ένα υγιές γήπεδο. Γιατί αυτό το γήπεδο πραγματικά έχει γίνει επικίνδυνο. Ωραία, τα κρατάμε αυτά και θα τα συζητήσουμε και στην πορεία της χρονιάς, στην πορεία της πρόεδρου του χρόνου μάλλον, καθώς έχουμε να πούμε πολλά. Πρεμιέρα στο Αεραστεχνικό, στην Α' Αεραστεχνική την επόμενη εβδομάδα. Δημήτρη, δεν θα είσαι μαζί μας νομίζω την επόμενη Δευτέρα. Όχι, λόγω των ελλειμμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Οπότε θα τα ξαναπούμε τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Έτσι. Θα έχουμε βεβαίως όλο τον χρόνο. Όλη την τηλεοπτική χρονιά μπροστά μας, για να τα λέμε εδώ. Για το Αεραστεχνικό με Δημήτρη Παπαϊωάννου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Εγώ ευχαριστώ και καλή σεζόν να έχουμε με υγεία σε όλους και σε εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, περνάμε τώρα, αλλάζουμε θεματική ενότητα. Περνάμε στο
μπάσκετ. Ακολουθεί Δημήτρης Κωσίνας, έχει πολλά κι αυτός. Να μας πει μια, νομίζω ιστορική χρονιά ξεκινάει για το γεννιωτικό μπάσκετ με τις γυναίκες του Παζιάννα να βρίσκονται στην Α1, στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία, τους άντρες στη Β εθνική με σκοπό να ανέβουν πιο ψηλά στην Α2. Αυτός είναι ο στόχος τους. Γενικά έχουμε να πούμε πολλά. Αμέσως τώρα λοιπόν, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, ενότητα μπάσκετ με Δημήτρη Κωσίνα. Γενιάς, βενζίνης 1,3, 140 και 160 ύπων και δίζελ 1,5, 116 ύπων για ακόμα περισσότερη δύναμη. Νέο επτατάχυτο αυτόματο κυβότιο DCT διπλού συμπλέκτη και νέο σύστημα πολυμέσων Nissan Connect AIVI. Το κορυφαίο έγινε ακόμα καλύτερο. Nissan Qashqai. Λοιπόν, περνάμε στην ενότητα μπάσκετ. Ο Δημήτρης Κωσίνας έχει ήδη πάρει θέση. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή χρονιά εύχομαι να έχουμε όλοι. Ευχαριστούμε και νομίζω ότι η φετινή χρονιά θα είναι ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα στο δικό σου το κομμάτι, στο δικό σου το τομέα, γιατί το μπάσκετ αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει τα πάνω του. Έχει τώρα 2 χρόνια προοδευτικά, σημαίνει αυτό, και φέτος ακόμη περισσότερο. Αν μη τι άλλο, έχουμε το γυναικείο Παζιάννενα στην Α1, την ανώτερη κατηγορία. Θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια φέτος στο νέο κλειστό. Και φυσικά και τον Βίκο Παζιάννενα που είναι στη Β εθνική, με στόχο και βλέψεις πολύ υψηλές, ακόμα και για Α2. Μετά τις τελευταίες μεταγραφές που έκανε, από ό,τι έχω μάθει, μέσα στην ομάδα έχει τεθεί αυτός ως μοναδικός στόχος. Η άνοδος. Το επόμενο δεν το λέω. Νομίζω η τριπλέτα παιχτών που έχει έρθει, ο Μαυρογιάννης, ο Ντόβας και ο Ναούμης, που είναι παίχτες Α2 ξεκάθαρα, ακριβώς, ανεβάζουν τον πύχη πάρα πολύ για τον Βίκο Παζιάννενα. Ωραία. Πάντως εσύ γενικά έχεις ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που περιλαμβάνει όλες τις ομάδες, όχι μόνο τον Παζιάννενα, τον γυναικείο και τον ανδρικό, και το IBC και τον AXI που βρίσκονται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γενικά ένα αφιέρωμα με όλες τις μεταγραφικές κινήσεις, δεν είναι? Ακριβώς. Και με την πολύτιμη βοήθεια του Βαγγέλη, να πω βέβαια. Εννοείται. Και όχι μόνο. Με τις μεταγραφικές κινήσεις, αλλά ποιοι παίχτες έμειναν, τι στόχους θα έχει κάθε ομάδα. Γενικότερα, έναν έλεγχο για την κίνηση όλων των γεννιωτικών ομάδων στο μπάσκετ το καλοκαίρι που μας πέρασε. Ακριβώς, Βαγγέλη. Λοιπόν, πάμε να το δούμε, έτσι, γιατί πολλά λόγια είναι φτώχεια, νομίζω. Πάμε να δούμε αυτό το όμορφο, έτσι, το πολύ ωραίο αφιέρωμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωσίνας. Είμαστε πρώτο πυλόν της νέας μπασκετικής σεζόν, με τις περισσότερες γεννιώτικες ομάδες να έχουν ολοκληρώσει τα ρόστερ τους και τους προπονητές να μοντάρουν τις ομάδες εν ώψη της νέας, αλλά συνάμα απαιτητικής χρονιάς. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις μεταγραφικές κινήσεις που πραγματοποίησαν οι γεννιώτικοι σύλλογοι στη θερινή μεταγραφική περίοδο. Η χρονιά που έρχεται θα είναι ιστορική όχι μόνο για τον Παζιάννενα, αλλά συνολικά για τον μπάσκετ της πόλης μας, με το γυναικείο ΠΑΣ να συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Α1, αλλά και τον ανδρικό να ετοιμάζεται για την παρθενική του συμμετοχή στη Β' Εθνική. Η ομάδα του Γιώργου Σιαμέτη, που θα καθίσει για 8η συνεχόμενη σεζόν στον πάγκο του ΠΑΣ, κινήθηκε δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, αποκτώντας συνολικά 9 παίκτριες. Η αρχή έγινε με τις δύο ψηλές Θάλια Κανέλου και Μαρία Κατσαμούρη, που πέρυσι αγωνιζόταν σε Μελίσια και Πηλαία αντίστοιχα, και αναμένεται να δώσουν διαφορετική δυναμική στο ζωγραφιστό. Από την Πηλαία αποκτήθηκε και η playmaker Αναστασία Τζίμου, που διατέλεσε μάλιστα αρχηγός στις 3 τελευταίες χρονιές. Οι 2 18χρονες forward, Ιωάννα Αρτεμισίου και Ιωάννα Τραγουστή, προσθέθηκαν στο ρόστερ της ομάδας πριν την 4η Ιουλίου, όταν ανακοινώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι ο Παζιάννενα θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην Α1.
Με την ομάδα στα μεγάλα σαλόνια, η διοίκηση έκανε το χρέος της και ενισχύθηκε με τρεις ξένες αθλήτριες. Η Αμερικανίδα σκόρερ Μπράντι Μοντγκόμερι υπέγραψε στον Μπας και έγινε η πρώτη ξένη στην ιστορία του συλλόγου, με τη διεθνή Λιβανέζα Κόμπο Γκάρτ Μιραμάρ Μοκντάφ να ακολουθεί. Η τρίτη της παρέας, Έιντζι Τόμκινς, ήρθε για να ανεβάσει επίπεδο τη front line της ομάδας. Ο Μπας επένδυσε και στα νιάτα, με την απόκτηση της ταλαντούχας 15χρονης Μέρις Χούλη να δείχνει τον δρόμο για το μέλλον. Με τον Μπας ανανέωσαν η αρχηγός Δίνας Αριγιανίδου, η δεύτερη σκόρερ της περσινής σεζόν Πανορέα Ντάλα και η υπαρχηγός Πανορέα Ντόκου. Παρελθόν αποτελούν η Στέλλα Ξανθοπούλου και Κλέρι Μεντεσίδου, τις οποίες και ευχαρίστησε ο σύλλογος για την προσφορά τους. Στον Ανδρικό Παζιάννενα πραγματοποιήθηκαν εξίσου εντυπωσιακές κινήσεις, που ισχυροποίησαν σημαντικά το ρόστερ και τον καθιστούν ένα από τα φαβορί του βορείου ομίλου της Β' Εθνικής. Με το καλημέρα ο Πας έδειξε τις προθέσεις του, φέροντας στην πόλη τον Σωτήρη Ντόπα, που την τελευταία σεζόν αγωνιζόταν στην Α2 με τον Χαρίλαο Τρικούπη. Μαζί του στην περιφέρεια θα βρίσκεται ο εξαιρετικός playmaker Γιώργος Μαθογιάννης, που μετά από 3 χρόνια άφησε την καρδίτσα και την Α2 για λογαριασμό του Πας. Οι δυο τους αναμένεται να συνθέσουν ένα εξαιρετικό δίδυμο στην περιφέρεια της ομάδας. Στους Γκάρτς προσθέθηκαν η νεαρή Χρήστος Κανής από τον Αχσί και ο Αποστόλης Κοστούλας από τον Ολυμπιακό Βόλου, ενώ ανανέωσαν με την ομάδα η Τσίρμπας Αναγνώστου, Πρέτζας και Γιωτάκης. Η θέση 3 αναμένεται να καλυφθεί από τους Γιάννη Καραγκιολίδη, Κώστα Νίκα αλλά και τον Αποστόλη Ναούμι, έναν εξαιρετικό παίχτη που τα τελευταία 7 χρόνια αγωνιζόταν στην Α2 έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο και δίνει διαφορετική οντότητα στην ομάδα του ΠΑΣ. Η παραμονή του Βασίλη Πάτρα σε συνδυασμό με την απόκτηση του Γιώργου Μανάκα δημιουργούν ένα πολύ ισχυρό δίδυμο στους ψηλούς, που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο 4 όσο και στο 5. Ο πολύ βελτιωμένος Δημήτρης Μάτζιος θα αποτελέσει και φέτος μια αξιόπιστη λύση του σέντερ, ενώ και ο αρχηγός Παναγιώτης Μάτζιος παρέμεινε στην ομάδα, όπως και ο νεαρός Χρήστος Πιστιώλης. Παρελθόν αποτέλεσαν οι Θοδωρής Πανάρας και Μίμης Φανταζής, που τα τελευταία 2 χρόνια πανηγύρισαν εισάριθμα πρωταθλήματα σε Α, ΕΣΚΑΒΔΕ και Γ Εθνική, όπως και ο Δημήτρης Γεωργίου, ο οποίος λόγω σπουδών μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη και θα αγωνιστεί για λογαριασμό των μαχητών πειραματικού Πεύκων. Στον Αχσί, ο Κωνσταντίνος Σιλιάδης θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Οι προσθήκες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι δυνατές, από μεγαλύτερες κατηγορίες και δείχνουν ότι η ομάδα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Ο Αντώνης Δαβάνης αποτελεί τη σπουδαιότερη κίνηση και αναμένεται να κάνει τη διαφορά στους ψηλούς και να αντικαταστήσει επάξια τον Μάκη Θημιό που αποχώρησε. Ο γνήσιος σουτέρ Γεράσιμος Καλογεράτος έρχεται να λύσει το πρόβλημα του Αχσί στο μακρινό σουτ, καθώς τη μέρα του μπορεί να διαλύσει τις αντίπαλες άμυνες από τα 6.75. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος αναμένεται να βοηθήσει πολύ στο 4, ενώ στο πρόσωπο του 20χρονου playmaker Γιάννη Γιφτάκη, που έρχεται από το Χαρίλα Τρικούπη και την Α2, ο Αξί θα στηρίξει πολλά στο οργανωτικό κομμάτι. Στον Αξί παρέμειναν αρκετοί από την περσινή χρονιά, με τους Φίλιο, Μάκη, Σαχπατζίδη, Καλφαλίδη, Παπα-Νικολάου και Αντωνίου να διατηρούν τον κορμό της ομάδας. Σε αυτούς που αποχώρησαν συγκαταλέγονται ο ηγέτης της περσινής ομάδας Αντώνης Χρήσης, που θα αγωνίζεται στη Δόξα Λευκάδας, ο Ζαχαρίας Κουρνάρας, ο Γρηγόρης Ζαμπέτης που πήγε στο IBC, ο Χρήστος Κανής που πήγε στο Μπας και ο Παναγιώτης Δόδης που μεταγράφηκε στο Σπάρτακο. Μείζωνος σημασίας θα είναι η φετινή σεζόν για το IBC, καθώς για πρώτη φορά στη σύντομη ιστορία του θα αγωνιστεί στις εθνικές κατηγορίες. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο ως head coach θα πορευτεί και τη φετινή σεζόν το Γιαννιώτικο Σωματείο. Στους Γκάρτς αποκτήθηκαν Ιξιούρας και Ζαμπέτης, που άλλαξε ομάδα αλλά όχι και πόλη, και θα συγκροτήσουν την περιφέρεια της ομάδας στη φετινή σεζόν μαζί με τους Καραμπίνη, Βάση, Ανάργυρο, Τσιτσόνη και Κουλουμπί. Σωτηράκης και Ψιλοδημητρακόπουλος αποτέλεσαν μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού και μαζί με τον Πολύπυρο Ματσάγκα θα αγωνιστούν στο 3. Στους ψηλούς αποκτήθηκε ο Δουρούκης, που αγωνίζεται με την ίδια ευκολία και στο 4 αλλά και στο 5. Φυσικά παρέμεινε το βαρύ πυροβολικό Χρήστος Μπάλας μαζί με τον Τζιρόνι, τον νεαρό Σφουγγάρι και τους αδερφούς Πατραμάνη. Στην ομάδα δεν συνεχίζει ο Τσατάλας, που ξεχώρισε την περσινή σεζόν με τις εμφανίσεις του, όπως και η Κρικόνης και Δάσκαλος που τίμησαν τα τελευταία χρόνια τη φανέλα του IBC. Στο Σπάρτακο υπάρχει αέρας ανανέωσης τη φετινή περίοδο, καθώς προπονητής προσλήθηκε ο έμπειρος Τάκης Παπάς, ώστε να δουλέψει και να εξελίξει τους ταλαντούχους νεαρούς που υπάρχουν στο ρόστερ. Οι πιο δυνατές κινήσεις ήταν αυτές του Πάνου Θόδη από τον Αχσί και του Μίμη Φανταζή από τον Μπας Γιάννηνα. Στην ομάδα επέστρεψε ο Δημήτρης Φυραρίδης, ενώ τρεις νεαροί ήρθαν από την Άντρη 21 του Αχσί για να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το νεανικό στοιχείο. Ο Μπόμπερ Μάρκος Μπαζάκας, ο playmaker Δημήτρης Πρεμέτης και ο ταλαντούχος Μάριος Τσίγκας αποκτήθηκαν μετά την εξαιρετική χρονιά που πραγματοποίησαν πέρυσι στο πρωτάθλημα της ΑΕΣΚΑΒΔΕ.
Ο Ντίνος Λακόπουλος παρέμεινε στην ομάδα, συνθέτοντας ένα τρομερό δίδυμο ψηλών με το Θόδη, ενώ και ο αρχηγός Κώστας Κόρδας θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Σπάρτα. Οι έμπειροι Θεοχάρους και Κολυγιώτης θα προσφέρουν και φέτος τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, ενώ οι μικροί Δήμος, Βαράκας, Κούριας, Κύρκος, Μπεσίρης αναμένεται να πάρουν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες από τον κόουτς Παπά. Η μεγαλύτερη απώλεια είναι αυτή του Δημήτρη Ζήση, που μετά από 3 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας αποχώρησε από την ομάδα. Πραγματικά πολύ ωραίο το βίντεο που μας ετοίμασε ο Δημήτρης Κοσίνας. Δημήτρη, δεν ξέρω τώρα, ξεκινάει η χρονιά φωτιά για το γιαννιώτικο μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα. Το είδαμε και το καταλάβαμε από το βίντεο που μας ετοίμασες. Ποια είναι η δική σου αίσθηση για τους στόχους που έχουν οι ομάδες? Ποιες θα καταφέρουν να τους εκπληρώσουν, ποιες ίσως δυσκολευτούν περισσότερο? Και αναφέρομαι και στις ομάδες που παίζουν στις επαγγελματικές μισχολητές κατηγορίες, αλλά και σε αυτές που έπονται. Νομίζω, Βαγγέλη, ότι... Και να συμπληρώσω εδώ την ερώτηση του Βαγγέλη, επειδή είναι πάρα πολλές ομάδες και πάρα πολλά τα παιχνίδια πλέον, εγώ νομίζω ότι θα υπάρξει και θέμα λειτουργικότητας χώρων. Δηλαδή, ίσως κάποιοι αγώνες ακαδημιών θα αναβάλλονται. Γιατί αυτό που συμβαίνει φέτος τώρα, δεν ξέρω πώς μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ομάδων των νεοκλειστών. Και αν εξαιρέσουμε το θρύλο Ιωαννίνων, που θα είναι η μοναδική ομάδα που θα παίζει στο κλειστό της Λιμνοπούλας, όλοι οι άλλοι θα βρίσκονται στο νεοκλειστό. Και ο Αντρικός Παρασιάννη, αυτή τη σεζόν, θα είναι στο νεοκλειστό. Οπότε σίγουρα θα υπάρχουν κάποια θεματάκια, μπορούμε να πούμε, σχετικά με τις ώρες των παιχνιδιών, αλλά σίγουρα οι άνθρωποι που βρίσκονται στο νέο κλειστό στη διοίκηση μπορούν να τα χειριστούν καλύτερα αυτά τα θέματα που θα προκύψουν. Τώρα, για να απαντήσω και στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, στην ερώτηση του Βαγγέλη δηλαδή, νομίζω ότι για να ξεκινήσω από τον Αντρικό Παζιάννενα θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Νομίζω ότι είναι από τις πιο δυνατές ομάδες στο βόρειο όμιλο της Β' Εθνικής, κακά τα ψέματα. Όπως είπαμε και πριν, με τις τρεις προσθήκες που έκανε από παίχτες που αγωνιζόταν, με παίχτες μάλλον που αγωνιζόταν στην Α2, θα είναι πάρα πολύ καλός ο ΠΑΣ. Με τον κόουτς Κωστόπουλο, που έδειξε τι δουλειά μπορεί να κάνει στον ΠΑΣ Γιάννενα την περσινή σεζόν. Και σίγουρα θα είναι πάρα πολύ καλός ο ΠΑΣ. Νομίζω ότι μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και την άνοδο, κακά τα ψέματα. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, νομίζω ότι μαζί με την Καβάλα, από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας, στη Γέφυρα και το Φίλιππο Βέρειας, ο ΠΑΣ θα είναι οι πιο δυνατές ομάδες στο Βόρειο Όμιλο. Τώρα, όσον αφορά την παρουσία της γυναικείας ομάδας του ΠΑΣ στην Α1. Ο γυναικείος ΠΑΣ σίγουρα είναι λίγο αχαρτογράφητα τα νερά. Ξέρουμε σίγουρα ότι ο Ολυμπιακός είναι η πιο ισχυρή ομάδα στην Α1. Είναι ο Ολυμπιακός και όλοι οι υπόλοιποι, νομίζω. Ναι. Έτσι δεν είναι? Είναι ο Ολυμπιακός, είναι η πιο δυνατή ομάδα, με διαφορά. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΣ έχει ενισχυθεί με τρεις ξένες αθλήτριες, κάτι που χρειαζόταν, ήταν απαραίτητο για την Α1. Αναφέρομαι φυσικά στις Tompkins, Montgomery και Mokdad. Κράτησε τις περσινές πρωταγωνίστριες, την Ντάλα, τη Σαριανίδου, την Πανορέα Ντόκου που είναι η υπαρχηγός της ομάδας. Ενισχύθηκε και με κάποια κορίτσια που αγωνιζόταν στην Α2, αλλά είναι νεαρά και έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Νομίζω για τον ΠΑΣ ότι η φετινή παρουσία στην Α1 θα είναι μια γιορτή. Και το λένε και οι άνθρωποι της ομάδας, θέλουν να διασκεδάσουν τη φετινή χρονιά και όπου βγάλει αυτό, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Και νομίζω θα είναι όντως γιορτή, γιατί θα έχει και πολύ κόσμο, τα παιχνίδια θα έχουν πάρα πολύ κόσμο, έχουν πουληθεί πάρα πολλά διαρκείας, ο κόσμος του ΠΑΣ είναι κοντά στη γυναική ομάδα. Και δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Αυτό, ανάλογες στιγμές σε μια εθνική κατηγορία, στην πρώτη τη τάξη επαγγελματική κατηγορία, είναι λίγο... Μια πρωτόγνωρη κατάσταση, ναι, ναι. Και νομίζω ότι ακριβώς όπως είπες και εσύ, το πρώτιστο είναι να διασκεδάσει και ο κόσμος αλλά και η διοίκηση και από εκεί και πέρα ό,τι βγει. Ακριβώς. Και δεν θα πέφτει και καρφίτσα σε κανένα μάτσο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 12 Οκτωβρίου το ξεκίνημα, έτσι δεν είναι? Στο πρωτάθλημα. Στο κύπελο με Σπυρίδες Καλυθέας την 6, Κυριακή 6 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Ενώ με Ολυμπιακό η πρεμιέρα εντός έδρας στο νέο κλειστό. Θα γίνει χαμός πραγματικά. Πάντως, πάω τώρα, κάνω πάσα για το επόμενο θέμα. Δηλαδή, αν υπήρχε μια στοιχηματική εταιρεία που ήξερε το Βασίλη Πάτρα, θα το έδινε πάντα χαμηλό ποσοστό. Δηλαδή, το έδινε ποσοστό 1,02, 1,05 όταν υπήρχε κάμερα για το αν θα μιλήσει. Δηλαδή, ήταν. Είναι πάντα το μεγάλο φαβορί όταν βλέπει κάμερα να μιλάει. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι αλήθεια αυτό που λέει. Δεν υπάρχει άλλο δηλαδή να μιλήσει. Και είναι πάρα πολύ πρόθυμος και βελτιωμένος χρόνο με τον χρόνο. Θα κάνω και μια παρατήρηση. Ναι. Και... Πάντως, το να μην μιλήσει ο Πάτρας συνιστά τεράστια έκπληξη. Όντως. Και μετά τα μάτς, έχουμε δει με δηλώσεις στα παιχνίδια και σε θέματα που έχουμε κάνει. Πάντως, τα είπε εξαιρετικά, έχω να παρατηρήσω για ακόμα μια φορά, όπως και ο κοουτς Κωστόπουλος. Νομίζω μπορούμε να δούμε τι μας είπαν στην κάμερα. Άντε να πάμε να δούμε τι είπαν στην κάμερα του Sport Club και στο Δημήτρη Κοσίνα, λοιπόν, ο coach του Παζιάννα, ο κ. Κωστόπουλος, αλλά και ο Βασίλης ο Πάτρας. Forward center του ΠΑΣ, τον Βασίλη Πάτρα. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλή επιτυχία στη νέα σεζόν, ευχηθώ πρώτα απ' όλα. Πολύ ενισχυμένος ο ΠΑΣ για την παρθενική του παρουσία στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Πώς βλέπεις τη χρονιά και τι προσδοκίες έχεις από την ομάδα? Κοίτα, ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Η διοίκηση, από ό,τι φάνηκε κιόλας, δούλεψε πολύ σκληρά για να φέρει παιδιά στην ομάδα. Έχουν γίνει μεγάλες προσθήκες, πολύ καλοί παίχτες με εμπειρία που ξέρουν την κατηγορία, έχουν ξαναπαίξει. Θεωρώ ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Μακάρι να έχουμε υγεία και να πετύχουμε τους στόχους που θα θέσει ο προπονητής και η διοίκηση. Τους έχετε θέσει ή είναι πολύ νωρίς ακόμα? Εντάξει, κοίτα, νωρίς δεν είναι. Ουσιαστικά είμαστε στα τελειώματα της προετοιμασίας. Την άλλη Τετάρτη παίζουμε κύπελο. Κοιτάμε, όπως σου έλεγα και πέρυσι, θα σου λέω και φέτος, κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Θέλουμε η ομάδα να έχει καλή εικόνα μέσα στο γήπεδο, να ευχαριστούμε τον κόσμο και τη διοίκηση και μακάρι να πρωταγωνιστήσουμε. Μιας και αναφέρθηκες και στο κύπελο, να πούμε ότι παίζετε την Τετάρτη με το Στρατόνι εκτός έδρας. Δίνετε την ίδια βαρύτητα στο θεσμό του κυπέλου όπως και στο πρωτάθλημα? Κοίτα, είναι ένας θεσμός που κάποια παιδιά ίσως να μην ξανά έχουν την ευκαιρία να ζήσουν κάτι τέτοιο. Οπότε το βλέπουμε σαν πρώτο πίσω παιχνίδι της ομάδος. Θα είμαστε 100% σοβαροί, θα πάμε για την νίκη και μακάρι να προχωρήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε και στο κύπελο Ελλάδος. Εσύ παρέμεινες στην ομάδα για ακόμα μια σεζόν, είσαι από τους πλέον παλιότερους πλέον στον ΠΑΣ. Τι σε έκανε και έμεινες στην ομάδα? Ήξερα ότι ήθελες να μείνεις φυσικά, αλλά τι ήταν αυτό που σε κέρδισε και παρέμεινες για μια ακόμα χρονιά? Εντάξει, η ομάδα αυτή με έχει κερδίσει, την αγαπάω. Είμαι από όταν ξεκίνησα ουσιαστικά από το τοπικό. Έχω περάσει δύο πολύ όμορφες χρονιές εδώ πέρα. Ήταν πρόκληση για μένα η ομάδα να είναι στη Β' Εθνική και να συνεχίσω να είμαι με αυτήν. Εντάξει, ο πρόεδρος και η διοίκηση μου φέρονται με τον καλύτερο τρόπο. Με τον προπονητή η σχέση μας είναι άριστη, οπότε θεώρησα ότι είναι το πιο σωστό να συνεχίσω εδώ πέρα. Στο είχα πει και όλα σήμερα στη χρονιά, οπότε όλα καλά. Βασίλη, ευχηθώ τα καλύτερα και να πετύχετε τους στόχους στο τέλος της σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε όλοι καλά και σας περιμένουμε στο γήπεδο. Μαζί μας έχουμε και τον προπονητή του ΠΑΣ, τον Θωμά Κωστόπουλο. Coach, μια νέα σεζόν, ιστορική χρονιά αυτή για τον ΠΑΣ Γιάννα με την παρθενική του συμμετοχή στη Β' Εθνική. Πώς πάει η προετοιμασία μέχρι στιγμής και τι προσδοκίες έχεις από την ομάδα για τη φετινή χρονιά? Είναι όντως μια ιστορική χρονιά. Πρώτη φορά στη Β' Εθνική για τον ΠΑΣ Γιάννενα και γενικά για τον μπάσκετ του Ιωαννίνων έχει χρόνια να ανέβει σε αυτήν την κατηγορία. Νιώθω και τυχερός και χαρούμενος που είμαι σε αυτή την προσπάθεια και την ξεκινήσαμε πέρσι. Τώρα, σαν ομάδα στην προετοιμασία, έχουμε προβλήματα με τραυματισμούς. Έχουμε αρκετά παιδιά έξω. Ευτυχώς δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι κάποια πράγματα που έχουμε δυσκολίες. Αλλά πιστεύω με το πέρασμα του χρόνου θα βελτιωθούν όλα αυτά. Τώρα, οι στόχοι πρώτη χρονιά στην κατηγορία. Έχουμε κάνει ένα πολύ καλό ρόστερ. Αλλά θέλει να είμαστε προσγειωμένοι. Παιχνίδι με παιχνίδι. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Μιας και αναφέρθηκες και στο ρόστερ, πραγματικά ο ΠΑΣ είναι πολύ δυνατός, με ποιοτικούς παίχτες, με παραστάσεις και εμπειρία. Πόσο ικανοποιημένος έχεις μείνει από τη στελέχωση του ρόστερ και μιας και είπες και για στόχους, μπορείτε να πείτε ότι πάτε για άνοδο, ας πούμε, όπως είχατε πει πέρυσι? Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και πολύ ευχαριστημένος με τη διοίκηση, γιατί μου έκανε και με το παραπάνω όλες οι επιθυμίες. Όσους παίκτες ήθελα, μου τις έφερε. Τώρα ο δικός μου ρόλος είναι να τους δέσω, να τους κάνω ομάδα. Και να έχουμε έναν κορμό πέρσι φυσικά και να προσπαθήσουμε να παλέψουμε. Τώρα, δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια για ανόδους κτλ. Εμείς θέλουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά να βλέπουμε. Και σε βάθος χρόνου, όσο κάνουμε νίκες, ανοίγει η όρεξη το κάτι παραπάνω. Σε δύο διοργανώσεις φέτος ο ΠΑΣ. Την Τετάρτη έχετε το μάτς με το Στρατόνι εκτός έδρας. Ποια είναι η προσέγγιση για το παιχνίδι του κυπέλου, ίδια με το πρωτάθλημα? Όχι, όχι. Κοιτάξτε, το κύπελο τώρα σε αυτήν την περίοδο εμείς κάνουμε προετοιμασία. Δεν ετοιμάζει την ομάδα για το κύπελο. Είναι ένα πολύ δυνατό φιλικό για μας. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει μέρα που δεν πάμε να κερδίσουμε. Είτε παίζουμε εσωτερικό διπλό, είτε φιλικό. Πόσο μάλλον ένα παιχνίδι κυπέλου που είναι πιο επίσημο από το φιλικό. Θα πάμε φυσικά για να κερδίσουμε. Θέλουμε να κερδίσουμε. Δεν είναι σκοπό να πάρουμε το κύπελο φυσικά φέτος. Αλλά όσο προχωράμε, καλό θα είναι και για μας. Θα παίζουμε και πιο δυνατά παιχνίδια με ομάδες και από την ψηλότερη κατηγορία. Τι διαφορετικό περιμένουμε να δούμε από τον ΠΑΣ τη φετινή σεζόν? Η άμυνα σε πρώτο πλάνο, έτσι? Η άμυνα είναι πάντα βάση. Δεν θα δείτε πολλά διαφορετικά. Θα δείτε μια ομάδα που έχει περισσότερο βάθος. Μια ομάδα που βγάζει λίγο περισσότερο ενέργεια. Σίγουρα και μεγαλύτερη ποιότητα, ειδικά στα γκάρ που ενισχυθήκαμε αρκετά. Αλλά η βάση μας είναι η άμυνα. Άμα δεν είσαι καλύτερη άμυνα, δεν μπορείς να είσαι πρώτες θέσεις. Και μια ευχή για τη νέα σεζόν και με τι θα είσαι ικανοποιημένος στο τέλος της φετινής χρονιάς? Πρώτα απ' όλα υγεία σε όλους τους αθλητές και σε όλες τις ομάδες. Πολύ σημαντικό μην έχει κανένας παίξει τραυματισμούς, καμιά ομάδα απουσίες.
ευχαριστημένος θα είμαι αν η ομάδα εκπληρώσει τους στόχους της. Αυτό είναι για μένα η επιτυχία και να είναι χαρούμενος ο πρόεδρος, να είναι χαρούμενη η διοίκηση, να είναι χαρούμενα τα παιδιά και ο κόσμος. Και πιστεύω ότι αυτό το χτίζει εσύ με τη δουλειά που κάνεις. Κότς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και να πετύχετε όλους τους στόχους σας. Πολύ σπουδαία χρονιά αυτή που ξεκινάει. Το είπαμε και πριν για τον Πας Γιάννα, πρωτόγνωρη. Και αυτός θα το διασκεδάσει, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Είδαμε πάντως τον coach Κωστόπουλο, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, ότι ήταν αρκετά μετριοπαθής. Σιγά σιγά είπε, παιχνίδι-παιχνίδι, δεν έβαλε ψηλά τον πύχη, αν και είναι ψηλά ο πύχης. Ναι, αυτά που λένε συνήθως οι προπονητές που δεν θέλουν να μιλήσουν έτσι ξεκάθαρα από την αρχή. Ακριβώς έτσι, χαμηλούς τόνους. Αν βέβαια σκεφτούμε την περσινή χρονιά, τι είχε γίνει σε τέτοια περίοδο, δηλαδή στην περίοδο προετοιμασίας, οι άνθρωποι του ΠΑΣ πέρυσι είχαν μιλήσει ξεκάθαρα για άνοδο στην Β' Εθνική. Φέτος δεν το έκαναν, είναι κάτω η μπάλα θα λέγαμε, σιγά σιγά, παιχνίδι με το παιχνίδι. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι έχουν μια πανίσχυρη ομάδα, φάνηκε από τις μεταγραφές που έκαναν το καλοκαίρι και νομίζω ότι ο ΠΑΣ θα πρωταγωνιστήσει σίγουρα στην Β' Εθνική. Αλλά καλά κάνουν και δεν την πανίζουν, γιατί ξέρουμε ότι και στο μπάσκετ συμβαίνουν εκπλήξεις. Το απευχόμαστε βέβαια και πάντως είναι, να σου πω κάτι, Βαγγέλη, ότι είναι γενικά πιο δύσκολο για μια ομάδα επαρχιακή όπως είναι ο ΠΑΣ να στοχεύσει ψηλά, γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες με μικρότερο μπάτζετ, επειδή έχουν μεγαλύτερη δεξαμενή παιχτών όπως είναι ομάδες της Θεσσαλονίκης, βρίσκονται σε θέση ισχύως. Και θα είναι μια πολύ πραγματικά σημαντική επιτυχία, αν καταφέρει ο φετινός ΠΑΣ, με τις προσθήκες που έκανε τώρα στο τέλος, να φτάσει στην Α2. Νομίζω ότι ακριβώς θα βγούμε σε άλλα μονοπάτια πλέον. Και πολύ πιο κοστοβόρο έτσι, για μια ομάδα της επαρχίας να προσελκύσει παίκτες. Όσο πιο μεγάλη είναι μια πόλη, το ξέρουμε ότι υπάρχουν και περισσότερα χορηγικά έσοδα και πιο εύκολο για τις διοικήσεις βεβαίως να προσελκύσουν παίκτες. Ευχόμαστε βέβαια ο ΠΑΣ με τις προσθήκες που έκανε να ανεβεί ακόμα ένα σκαλοπάτι, να φτάσει σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο. Και παιδιά, να προσθέσω ότι ο κότς Κωστόπουλος έχει δείξει τη δουλειά του και πραγματικά είναι ένα όπλο για τον Παζιάν να γνωρίζει τις κατηγορίες, τις εθνικές κατηγορίες, παρά τον νεαρό της ηλικίας. Φάνηκε και πέρυσι το πόσο τρομερή προετοιμασία είχε κάνει η ομάδα και πώς άντεξε μέχρι το τέλος παρά τους τραυματισμούς. Και νομίζω και φέτος θα κάνει κάτι ανάλογο ο ΠΑΣ. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε και μάτς κυπέλλου όμως, ε. Ακριβώς. 4 η ώρα την ερχόμενη Τετάρτη, κόντρα στο Στρατόνι, στο ΔΑΚΑ Ευκαρπίας θα γίνει το συγκεκριμένο μάτς. Σαν παιχνίδι προετοιμασίας από ό,τι ακούσαμε θα το αντιμετωπίσει. Ναι, έτσι φαίνεται. Αλλά σίγουρα ο ΠΑΣ θα κοιτάξει να πάρει την νίκη και αν περάσει να πούμε ότι θα παίξει την ερχόμενη Κυριακή στο νέο κλειστό με την Ελευθερούπολη, ομάδα Α2. Ένας ΠΑΣ πάντως που κέρδισε εύκολα, μάλλον ήταν καλός και στο τουρνουά που έγινε στη Μελίκη. Ακριβώς. Κατέκτησε το τουρνουά, το φιλικό τουρνουά στη Μελίκη. Κέρδισε πρώτα τη Μελίκη με 10 πόντους διαφορά. Στον τελικό το Φίλιππο Βέρειας που θα είναι και άμεσος ανταγωνιστής με 86-74 και δείχνει να βαδίζει σε εξαιρετικό μονοπάτι λίγο πριν την έναρξη τη σεζόν. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Δημήτρη? Έχουμε να πούμε και δύο λόγια για το εργασιακό που με buzzer beater του δάσκαλου Νητσιάκος κατέκτησε το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία του. Με 65-64, 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, απέναντι στην εστίαση Β, ο δάσκαλος με ένα τρίποντο κατόρθωσε να δώσει τη νίκη και την κούπα στην ομάδα του. Από τον Νητσιάκο ξεχώρισε και ο Ιωάννου με 16 πόντους. Από την εστίαση Β, ο Στήλος με 20 ήταν ο καλύτερος. Μια ομάδα που ήταν πολύ καλή για τα δεδομένα του εργασιακού. Πάλεψε το μάτς και τον τελικό. Οι ομάδες ήταν κοντά στο σκορ σε όλη τη διάρκεια. Και ουσιαστικά ο Νητσιάκος με το μεγάλο τρίποντο του δάσκαλου κατόρθωσε να καθαρίσει το παιχνίδι και να πάρει τον τίτλο. Τρίτη θέση για τα νομικά επαγγέλματα με εξαιρετικό τσιρόνι με 29 πόντους. Κέρδισαν εύκολα με 79-55 τη Δοδόνη. Αυτά λοιπόν και από το εργασιακό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά και από τον Δημήτρη Κωσίνα, την ενότητα μπάσκετ. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως και με σένα θα έχουμε όλο το χρόνο στην διάθεσή μας την τηλεοπτική χρονιά που έπεται για να τα λέμε, να βλέπουμε πώς βαδίζουν οι ομάδες. Είπαμε μια χρονιά. Όσο και να το επαναλαμβάνουμε, δεν θα γίνουμε κουραστικοί, γιατί έτσι είναι μια χρονιά φωτιά που έρχεται για το γενιάτικο μπάσκετ. Ακριβώς. Μια ιστορική χρονιά. Ωραία, λοιπόν, αλλάζουμε θεματική ενότητα. Πάμε στην τελευταία μας για σήμερα. Νομίζω έχουμε αρκετές, αλλά είναι καινούργια αυτή την οποία θα δείτε τώρα. Θα συναντήσουμε την Νικολέτα Λιόντου για την στήλη social media. Μια πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι, νομίζω, θεματική ενότητα. Πάμε σιγά-σιγά να δούμε την συγκεκριμένη στήλη social media.
Λοιπόν, Νικολέτα Λιόντου, πρώτη τηλεοπτική καταβήθηση. Καλησπέρα, Νικολέτα. Καλησπέρα, παιδιά, και από μένα. Εύχομαι να έχουμε μια γεμάτη σεζόν, που είναι σίγουρο, και πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία. Λοιπόν, μαζί θα είμαστε κάθε τέλη των εκπομπών για να τα λέμε, να βλέπουμε όλα τα τεκτενόμενα γύρω από τον αθλητικό χώρο και όχι μόνο στην τοπική σκηνή, να βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα, αστεία, άλλοτε σοβαρά, συγκινητικά, ό,τι μας έχεις ετοιμάσει σε κάθε εκπομπή να βλέπουμε πέραν από τα Γιάννενα. Ακριβώς, παιδιά. Οπότε νομίζω ότι άμα είμαστε έτοιμοι, ας ξεκινήσουμε κατευθείαν. Λοιπόν, Νικολέτα, για να δούμε τι μας έχεις ετοιμάσει σήμερα έτσι, σε αυτή την πρεμιέρα του Sport Club. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε το Σαντιό Μανέ με τον Κλοπ, ο οποίος στο προχθεσινό παιχνίδι με την Newcastle έκλεισε τα 50 συνεχόμενα μάτς στη Λίβερπουλ εντός έδρας, χωρίς να δεχτεί ήττα, και είναι ο πρώτος παίκτης της Λίβερπουλ που το καταφέρνει αυτό, και στην ομάδα αλλά και στην Premier League. Μια Λίβερπουλ η οποία κέρδισε με ανατροπή την Newcastle και ο συγκεκριμένος πέτυχε και δύο πολύ όμορφα γκολ. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Με το Σαλάχ τα βρήκανε. Με το Σαλάχ, παιδιά, τα βρήκανε. Θεωρώ ότι ήταν έτσι λίγο μία άτυχη στιγμή, γιατί όσο να είναι πάνω στον αγώνα, στην ένταση υπάρχουν νεύρα, αλλά νομίζω ότι γενικά η Λίβερπουλ είναι μία δεμένη ομάδα και δεν έχει προβλήματα. Όντως έχει οπειογένεια. Για πάμε παρακάτω. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε τον Τάμι Άμπραχαμ, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει γενικά το αγγλικό πρωτάθλημα και θεωρώ ότι θα μας απασχολήσει και τα επόμενα χρόνια. Είναι ένας παίκτης που ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Chelsea και ο Λάμπαρτ τον έχει πιστέψει αρκετά, μπορώ να πω. Στα τελευταία 7 μάτς, αν δεν κάνω λάθος, έχει βάλει 5 γκολ και προχθές πραγματοποίησε το πρώτο του hat-trick, το οποίο χάρισε και τη νίκη στη Τζέλσι απέναντι στη Γουλφ 1-4. Και γενικά από ό,τι φαίνεται είναι σε μία φόρμα και προσπαθεί να βοηθήσει την ομάδα όσο μπορεί. Καθώς να θυμίσουμε ότι η Τζέλσι έχει απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA διότι έχει ποινή. 7 γκολ έχει φτάσει ο Τάμι Άμπραχαμ, να σε διορθώσω. Mm-hmm. Πρώτο σκόρερ πάνω από τον Σέρχιο Αγκουέρο που είναι στα 6. Το next big thing. Το next big thing. Και για να σχολιάσω αυτό που είπες για την απαγόρευση μεταγραφών της Τζέλσι, βλέπουμε τον Άμπραχαμ. Βλέπουμε τον Mason Mount, βλέπουμε τον ακόμα παίχτες δηλαδή νέους που έρχονται. Οπότε η Chelsea βρίσκεται στις ίσως νήσεις. Και που θέλω να καταλήξω είναι ότι ίσως και να της κάνει καλό τελικά αυτή η απαγόρευση μεταγραφών. Και να μην έχει αυτά που έχει τα προηγούμενα χρόνια που έπαιρνε παίχτες αμφιβόλου ποιότητας, δεν τη βοήθησαν. Δηλαδή, καλύτερα να βγουν και νέοι παίκτες. Γενικά το καλό είναι, παιδιά, ότι στο εξωτερικό δίνουν, θεωρώ, συγκριτικά με την Ελλάδα, περισσότερη βάση και στις ακαδημίες. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι αρκετές ομάδες που ναι, μεν δεν έχουν τη δυνατότητα, όχι μόνο λόγω απαγόρευσης, αλλά και λόγω κάποιας μπορεί οικονομικής κατάστασης, επενδύουν σε νέα παιδιά. Και φαίνεται ότι αυτό σιγά-σιγά και βοηθάει και τις ομάδες, αλλά και τους ίδιους τους παίκτες να εξελιχθούν. Αποδίδει καρπούς, σωστά. Ακριβώς. Για πάμε παρακάτω. Επόμενη. Μετά τον Άμπραχαμ. Εδώ βλέπουμε μία θεματική από το μου τον μπάσκετ. Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε για μένα μία από τις πιο σημαντικές συγκινητικές στιγμές, συγγνώμη, στο μου τον μπάσκετ, διότι ο Μάνου Τσίνομπιλ, ο οποίος έζησε από τα κόρτ τη μεγάλη νίκη της Αργεντινής απέναντι στην Γαλλία, μετά το τέλος του αγώνα έσπευσε να αγκαλιάσει τον Λούις Κόλ, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο μεγάλους πρωταγωνιστές, ενώ το ίδιο έκανε και με όλους τους υπόλοιπους παίκτες μετά το τέλος. Ενώ ένας θρύλος προς τον άλλο θρύλο. Ναι, δυστυχώς όμως κανείς από τους δεν κατάφερε να σηκώσει την Κούπα του Παγκόσμιου. Το 2002 ο Τζινόμπιλι είχε απέναντί του εκτός από την Εθνική Σερβίας και τον Πιτσίλκα, τον έλεγε διαιτητή του τελικού, και ο Σκόλα δεν τα κατάφερε γιατί βρήκε απέναντί της η Αργεντινή μια Ισπανία η οποία δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Για πάμε παρακάτω, Νικολέτα. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε τον Βίρτσιλ Van Dijk, ο οποίος στην περσινή σεζόν βγήκε ο καλύτερος παίκτης της Premier League. Παρόλο που συνήθως αυτά τα βραβεία τα κατακτούν επιθετικοί, βλέπουμε ότι ο υψηλός ομοστόπερ των Reds δικαιωματικά για μένα κατέκτησε αυτό το βραβείο. Τον έχω δει και από κοντά και ειλικρινά και από τα σωματικά του χαρακτηριστικά, αλλά και γενικά από τον τρόπο που παίζει. Θεωρώ ότι δικαιωματικά κατέκτησε το βραβείο και το έφερε για δεύτερη συνέχεια χρονιά στη Λίβερπουλ, καθώς πέρυσι το είχε κερδίσει όμως Σαλάχ. Για τον Φαντάικ, ο οποίος είναι κοντά στο να πάρει και την χρυσή μπάλα.
Θεωρώ επίσης δικαιωματικό να δούμε, έτσι, θα είναι. Από τα φαβορί, είχε πει κάτι πολύ ωραίο ο Τρόι Ντίνι της Watford, επιθετικός. Λέει: Συχαίνω με τον Φαντάικ γιατί είναι ψηλός, γρήγορος, δυνατός και μυρίζει υπέροχα. Τα έχει όλα. Παιδιά, ειλικρινά, επειδή το έτυχε να τον δω και από πάρα πολύ κοντά στο γήπεδο, είναι όντως ότι τον έχει στην άμυνα και δεν σε νοιάζει τίποτα. Δεν φοβάσαι. Έχεις δει και το πρόσφατο μάτς με την Τζέλσι. Ακριβώς. Το τελικό του Super Cup. Τον τελικό του Super Cup, ο οποίος δεν πέρασε απλά τίποτε. Για πάμε παρακάτω. Επόμενη. Α, εδώ ποιος είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Εδώ δεν είναι ο Ιβάν Σαββίδης, αλλά είναι ο ασοσίας του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος βρέθηκε προχθές στο Περιστέρι και τον εντόπισε ο φωτογραφικός φακός. Ο εν λόγω κύριος έχει εμφανιστεί και σε άλλα μάτς και πολλές φορές έχει μπερδευτεί με τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί από ό,τι βλέπετε κι εσείς η ομοιότητά τους είναι τεράστια. Υπάρχει ένας αντίστοιχος ασοσίας του Χριστοβασίλη στα Γιάννενα. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι, όντως. Δίπλα Νικολέτα, ποιος είναι ο Γιώργος Σαββίδης, ο γιος του. Θα σε γελάσω, Βαγγέλη. Γιατί δεν είδα να μοιάζει και πολύ. Πάντως αυτός ο κύριος. Ήταν ίδιος ο Ιβάν. Θα μπορεί να κάνει πραγματικά ό,τι θέλει. Και έφερε και γούρι στην ομάδα από ό,τι φάνηκε, γιατί ο Πάουκ κέρδισε τελικά. Ναι. Έκλεψε τους τρεις βαθμούς. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε. Νομίζω. Α, εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε το Μο Σαλάχ να αναστατώνει τα γυναικεία πλήθη στο Instagram. Επιδεικνύοντας τους καλογυμνασμένους τους κυλιακούς. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος επίσης έχει απασχολήσει πολύ τόσο τα διεθνή μέσα, αλλά όσο και το αγγλικό πρωτάθλημα. Πρέπει να σου πω ότι στους κυλιακούς είναι πολλές σκάλες κάτω από τον Ρονάλντο όμως. Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερος από τον Ρονάλντο παικτικά. Αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό. Όχι, υπερβολή. Το θεωρώ υπερβολή αυτό. Δεν του το είχα όμως του Σαλάχ. Φαίνεται ένα καλό παιδί από την Αίγυπτο. Παιδιά, ειλικρινά δεν του φαίνεται όντως πουθενά, γιατί γενικά έχει και ένα πιο χαμηλό προφίλ και στο γήπεδο, θεωρώ, αλλά και γενικά στην έξω ζωή συγκριτικά με τον Ρονάλντο. Αλλά να πω, μερικές φορές κάποιοι κρύβουν και κάτι μυστικά. Νομίζω ότι στην κλίμακα Κλάρεν Ζέιντορφ παίρνει ένα 9 στα 10. Σίγουρα. Κλάρεν Ζέιντορφ, γιατί ο Ολλανδός θρύλος. Ήταν από τους πιο γυμνασμένους ποδοσφαιριστές. Δεν υπήρχε εκεί σύγκριση. Σίγουρα δεν το συζητώ. Και νομίζω έχουμε και κάτι ακόμη. Τους πανηγυρισμούς εδώ των Αργεντινών. Εδώ βλέπουμε επίσης μια συγκινητική στιγμή από το Mundo Basket, που ο πρωταγωνιστής, για μένα θεωρώ, του παιχνιδιού πανηγυρίζει την πρόκριση με την οικογένειά του μετά το 2002, που συνέβη αυτό. Σίγουρα βλέπουμε ότι το να ζεις τόσο έντονες στιγμές και το να είσαι τόσο μεγάλος πρωταγωνιστής και το να έχεις την οικογένειά σου δίπλα, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα αγγίζει και μια πιο ευαίσθητη χορδή. Σωστά. Λουίς Κόλλα, ο οποίος στα 39 του ήταν από τους απόλυτους πρωταγωνιστές και από ό,τι διάβασα έκανε, λέει, την προπόνηση που έκανε ο Ρόκι. Ακριβώς. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, ο πατέρας του το είπε αυτό, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις συνθήκες του μουντομπάσκετ και γενικά στις συνθήκες οι οποίες δεν είναι και ότι. Ακριβώς. Και θεωρώ ότι είναι και λίγο αδικία το ότι δεν τελείωσε έτσι όπως θα ήθελε. Έπεσε σε μια πολύ καλή Ισπανία. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώς βλέπουμε το Σκόλα 39 χρονών να πρωταγωνιστεί, να παίρνει το χεράκι την Αργεντινή και να την πηγαίνει σε ένα τελικό μούντο μπάσκετ. Και Έλληνες αντίστοιχου επίπεδου θρύλη του αθλήματος από τα 32 και τα 33 να αποσύρονται και να μην δίνουν τόσο βάση στην εθνική. Νομίζω ότι είναι κάτι που μας στεναχωρεί. Η αφοσίωση δηλαδή που έχουν οι Αργεντίνοι. Γιατί και πριν το Σκόλα ήταν ο Τσινόμπιλι. Σωστό. Και κάθε οπαδός θέλει έναν άνθρωπο, έναν παίκτη, να τον βλέπει και να νιώθει ότι μπορεί να βασιστεί και να πάει παρακάτω την ομάδα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο από φωτογραφίες. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Οπότε έχουμε και ένα βιντεάκι να δούμε. Ακριβώς. Τι έγινε, για πες μας, να δούμε ένα έτσι βίντεο, ένα γκολ ασύλληπτο, το οποίο μπήκε στο πρωτάθλημα Κίνας. Ακριβώς. Και το σκορ ήταν 1-1. Τι κάνει εδώ ο άνθρωπος. Θα είδε Μανώλη Σκούφαλη πολύ, νομίζω. Εδώ είναι, φανταστείτε, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων και ο παίκτης της ομάδας βάζει ένα σύλληπτο γκολ με ραμπάτα. Δεν υπάρχει. Ραμπόνα. Ραμπότα, συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος. Μανώλη Σκούφαλη. Δεν υπάρχει. Ειλικρινά είναι σίγουρα το καλύτερο γκολ που έχει μπει. Το όνομά του Ερέν Ζαχάβη είχε διαφερθεί πριν από 2 χρόνια ο Παναθηναϊκός για την αποκτήσή του. Ακριβώς και. Κατέληξε στο Ζαχίντ όμως. Αλλά κατέληξε. Κατέληξε αλλού. Δεν πειράζει. Οκ, ωραία.
Πολύ ωραία και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπες, Νικολέτα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε όλη τη χρονιά, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Εννοείται. Μένεις όμως για λίγο ακόμη μαζί μας, για να μας βοηθήσεις και στη διαδικασία της κλήρωσης. Πριν πάμε όμως στην κλήρωση, για να ολοκληρώσουμε την απόψινή εκπομπή, ξέρετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους παίχτες του στοιχήματος. Και επειδή το Champions League είναι η κορονίδα του στοιχήματος, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε στοιχηματικές προτάσεις τις οποίες μας προσφέρει το πρακτορείο προπό του Γιώργου του Γιολδάση. Είναι μια καινούργια έτσι, θεματική ενότητα με την οποία θα κλείνουμε πάντα αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα έχουμε στοιχηματικές προτάσεις από τον Γιώργο του Γιολδάση, ο οποίος για τους παίκτες του στοιχήματος προτείνει αγώνες του Champions League, οι οποίοι διεξάγονται αύριο. Πάμε να δούμε λοιπόν την καρτούλα με τις προτάσεις από το φίλο μας τον Γιώργο. Βλέπετε εδώ λοιπόν. Τέσσερα παιχνίδια από το αυριανό πρόγραμμα για το Champions League. Paris Saint-Germain Real, η πρόταση είναι άσος και over με απόδοση στο 2,75. Δυναμός Ζάγκρεμπ Αταλάντα, η πρόταση εδώ του κυρίου Γιολδάση είναι στο over 2,5 με απόδοση 1,80. Νάπολι Λίβερπουλ, το μεγάλο ντέρμπι της αυριανής ημέρας, goal και over 2,5. Παρακαλώ να επιστρέψει η κάρτα, ειδικά που τη χάσαμε. Εδώ είμαστε. Νάπολι Λίβερπουλ, λοιπόν, goal και over 2,5 με απόδοση 1,83. Και Dortmund Barcelona, το τέταρτο παιχνίδι από τις επιλογές, με over 3,5 είναι η επιλογή μας. 2,10 η απόδοση, νομίζω, η συνολική απόδοση 19 είναι αρκετά ελκυστική για αυτούς οι οποίοι θα επιλέξουν αυτά τα σημεία. Βέβαια, μπορείτε να κάνετε και επιλογή, δεν χρειάζεται να ποντάρετε τα χρήματά σας. Ή συνδυασμό, έτσι. Ή συνδυασμό, ναι. Κάποια από τα αποτελέσματα που είδαμε και μας προσφέρει ο κύριος Γιολδάσης, να τα επιλέξετε με κάποια δικά σας βεβαίως, με κάποιες πάντα ακολουθείτε το δικό σας feeling. Ακριβώς, έτσι. Για να μην βρίζετε και εμάς αλλά και τον κύριο Γιολδάση, αν πάτε στον κουβά. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για την κλήρωση, γιατί αρκετά είπαμε για πρώτη εκπομπή. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που συμμετείχατε στον πρώτο μας έτσι διαγωνισμό. Νικολέτα, θέλω να μας πεις έναν αριθμό από το 1 έως το 50. Θα πω το 49. Λοιπόν, είναι η κυρία Κατσαούνου Κλεοπάτρα, η οποία κερδίζει μία προϊόντική δωρεάν επιταγή συνολικής αξίας 15 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Πάπα Γεωργίου. Η πρώτη νικήτρια, για αυτό να πούμε. Η πρώτη νικήτρια, ναι. Η κυρία Κατσαούνου, λοιπόν, Κλεοπάτρα. Και πες μας κι άλλον ένα αριθμό. Θα πω και το 33. Λοιπόν, το 33 είναι η κυρία Λόλη Σωτηρία, η οποία κερδίζει και αυτή μία προϊόντική δωρεάν επιταγή συνολικής αξίας 15 ευρώ. Θα επικοινωνήσουμε αύριο με τους νικητές για να τους πούμε οδηγίες, για να τους μεταφέρουμε τις οδηγίες για το πώς θα πάνε να εξαργυρώσουν το δώρο τους. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τα ονόματα Λόλη Σωτηρία και Κατσαούνου Κλεοπάτρα, δύο κυρίες έβγαλες. Δύο κυρίες ανέδειξες, νικήτριες. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος μας. Να ευχαριστήσουμε την Νικολέτα Λιόντου. Είπαμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία στο τέλος κάθε εκπομπής να τα λέμε εδώ και να βλέπουμε αστεία από όλο τον κόσμο, συγκινητικά θέματα, το είπαμε και πριν, γενικά διάφορα από τον χώρο του αθλητισμού, όχι μόνο τοπικά. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο και νομίζω καταχραστήκαμε για τον χρόνο του Control, το οποίο θα μας κυνηγάει. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μείνετε μαζί μας μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα, 12 και 10. Τα λέμε την ερχόμενη Δευτέρα, εκεί, 10 και 10, ελπίζουμε να είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Μέχρι τότε να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Γεια σας. Καλό βράδυ.